Θεωρείς ότι στην Ελλάδα έχεις πάρει το σεβασμό που σου αξίζει με βάση την καριέρα σου. Έχω πάρει παιδιά, όχι σεβασμό, έχω πάρει πράγματα τα οποία δεν φανταζόμουν ποτέ. Τα πήρα όμως από τον απλό κόσμο. Δεν τα πήρα από την πιάτσα, ομοσπονδίες, ναι. από φορείς. Ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δηλαδή. Και τώρα που εκλέγα στις εκλογές, ναι, εκλέγκα δηλαδή. από τον κόσμο. Ναι. Τι να σου πω, Είμαι ευλογημένο. Δηλαδή, έχω, ε, η αλήθεια είναι να το λέμε ότι πάντα η σχέση με τον κόσμο είναι τελείω απλή και ανθρώπινη. Όπου μπορώ να βοηθήσω, βοηθάω. Όπου δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν βοηθάω. Έχω πολύ καλή σχέση. Πήρα τα πάντα. Δεν έχω κανένα παράπονο. Όταν ο κόσμο σου δίνει παιδιά αγάπη, δεν θε τίποτα άλλο. Στην εθνική δεν σου είχαν κάνει ποτέ πρόταση να πα. Ε? Στην εθνική ομάδα όχι. Δεν είχα ποτέ συζητήσει για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε πόστο. πόστο. Στην ΕΠΟ, να πάω να λάβει πόστο. Όχι, δεν έγινε ποτέ αυτό, παιδιά. Είναι, κοίταξε να δει. Αυτό που μπορεί να πει ότι είναι λάθο είναι το να έχουμε μία ομοσπονδία ποδοσφαίρου και αυτή τη στιγμή να έχει ένα τάκι φίσα σε ένα απορριόριστο ρόλο ο οποίο να είναι ο τελευταίο των Ουκρανών. Και να βλέπει τώρα την Ομοσπονδία, Κροατία, Γερμανία, Ισπανία να, να έχει μέσα, ξέρει, ανθρώπου που έχουν προσφέρει, που έχουν. Όχι έναν μόνο. Όχι μόνο. έναν μόνο. Μια ομάδα. Γιατί μόνο του πάλι ο Τάκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλει μια συγκεντρωτική ομάδα. Και αυτό που δεν μπορεί να καταλάβουν, το λέω πραγματικά, είναι ότι εμεί δεν είμαστε παιδιά της πλάκας και του ότι αρπάξουμε. Έχουμε χορτάσει και από χρήματα και από δόξα. Θέλουμε να προσφέρουμε. Άρα δεν θα, δεν θα κλέψουμε τη θέση κάποιου. Ίσα ίσα θα βοηθήσουμε στο έργο που είναι να γίνει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Νομίζουν ότι ο Χαριστέας ή ο Ζαγοράκη που πήγε πρόεδρο στην ΕΠΟ και έφυγε μετά, ή ο Ντέμι ή οποιοδήποτε από εμά, νομίζουν ότι εμεί θα πάμε να του κλέψουμε τη θέση. Όχι, εμεί θα είμαστε εκεί, όπω κάναμε και στον Νότο, να το βοηθήσουμε. Βοηθήσαμε τον καγκάτι τότε. Βοηθήσουμε να πάει πιο καλά η, ναι. η ομάδα. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν. Εντάξει, Δεν το καταλαβαίνουν γιατί ίσω όντω φοβούνται με του κλέψτε τη θέση και τα λεφτά. Ε, αυτό είναι όμω λυπηρό γιατί εμεί δεν, <laughs> δεν έχουμε τέτοια. Δηλαδή είναι, είναι απίστευτα τραγικό και το συζητάμε πολλέ φορέ και με τον Κώστα το πόσο άσχετοι με το ποδόσφαιρο βρίσκονται μέσα στο, σε θέσει ποδοσφαιρικέ. Και ίσω και στο μπάσκετ, ίσω και σε, σε, σε όλε τι ομοσπονδίε δηλαδή. Παντού βρίσκονται άτομα τα οποία όπως και εγώ βρίσκομαι τώρα σε ένα κομμάτι που δεν γεννήθηκα σε αυτό το πέρα. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία να έχει να μπορεί να συνεργαστεί. Δεν θα πω εγώ τον σχετικό στην ψηφιακή πολιτική που είναι δίπλα μου, που εγώ θα, θα διοικήσω στην ουσία μαζί του, να τον διώξω γιατί θα μου φάει εμένα τη, τη δόξα. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε. Εμεί δεν είμαστε χορτασμένα άτομα. Δεν είμαστε άτομα τα οποία. Εσεί μόνο να βοηθήσετε. Μπορεί. Να βοηθήσουμε, να προσφέρουμε, να είμαστε εκεί να, να δώσουμε τι εικόνε που έχουμε και την εμπειρία που έχουμε να τη μεταδώσουμε. Και ρώτα εσύ τα παιδιά τη Εθνική έναν έναν. Και βάλε αυτό που έβαλε ο Κριστιανό, το, το μηχάνημα με, που λέει την αλήθεια. Εάν θα θέλανε ένα καραγκούνι δίπλα του ή αν θα θέλανε έναν οποιοδήποτε άλλο. Αυτό θέλω να πω. Ρώτησέ του έναν έναν. Και θα δει θα σου πει το μηχάνημα τη αλήθεια. Ποιο θέλει δίπλα του. Αυτό θέλω να πω με λίγα λόγια. Ο ίδιο ο, ο Μουρίνιο πούμε, έχει πει ότι ο καλό ηγέτη, και μέσα σε αυτό βάζει και τον προπονητή, ας πούμε, έχει δίπλα του μόνο πιο έξυπνο από αυτόν. Αν μη τι άλλο, ο Μουρίνιο είναι ο καταλληλότερο, γιατί υπήρξε και αυτό ε, και μαθητή και δάσκαλο. Οπότε εκεί καταλαβαίνει. Εγώ έχω δουλέψει παιδιά με παίχτε, οι οποίοι ο καλό ο παίχτη, ο παιχταρά, ο στάρ, δεν φοβάται να του φάει τη θέση ο άλλο καλό παίχτη. Γιατί ε, ξέρει την αξία του, ξέρει τι μπορεί να αποδώσει κτλ. Ο ανασφαλή όμω φοβάται ότι ενδεχομένω ο άλλο θα του φάει τη θέση. Άρα, άμα είσαι ανασφαλή όμω, δεν κάνει ποτέ 100% δουλειά. Ποιο ήταν ο μεγαλύτερο στάρ τη καριέρα σου. Που έχω, έχω, παίξει μαζί, μαζί. του. Ε, κοίταξε. Που να είχε τα όμως, όμω, ναι, όχι η καριέρα του να τα μεγάλη. Να Α. είχε λίγο ύφο δηλαδή. Κοίταξε. Ο... Ξεχνάμε και τα ονόματα. Ο Βιδάλ. Ο Βιδάλ. Στην Λεβερκούζεν. Με τον Αρτούλο ήμασταν δωμάτιο στην Λεβερκούζεν όταν ήμουνα. Ο Βιδάλ ήταν προτού ξεκινήσει να κάνει τη μεγάλη του καριέρα, ήταν ο, ο Σταρ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή προτού πάει η Μπαρσελόνη, προτού πάει, ξέρω εγώ, και κάνει τι παπάδε να του πει. Είχε τα περίεργα μαλλιά, δεν είχε. Ναι, είχε τα ναι. περίεργα μαλλιά, τα <laughs> τατουάζ, <laughs> αυτό, <laughs> εδώ έμπαινε πρώτο μέσα, παιδιά, μπάμπαμπο και τα λοιπά. Ήταν από αυτού του παίκτε, να πούμε, που έβλεπε και έλεγε Δεν τον τύω, τι μα λέει τώρα. Κι όμω όμω. Είχε, έκανε τρομερή καριέρα. Ναι. πήγε πολύ καλό παιχνίδι. Αν τον είχε οφειλό, θα έχει αυτοκτονήσει. Αν τον είχε βέβαια. Ναι. Ε, το... Έχει εδώ πέρα, βλέπω στην καριέρα σου, έχω γράψει κάποια πρόσωπα τα οποία είναι, είναι πάρα πολλά. Για να... Βλέπω ότι είχε τον Κοντογκάν στην Ιρεβέργη. Ναι. Ο Κιντογκάν, ε, ωραία ιστορία με τον Ιλκάη, είναι ότι ο Ιλκάη έρχεται στην ομάδα μα ε, στην Ρεβέργη 16 χρονών. Τον είχε φέρει. Ο Μίχαλ τον είχα εγώ ναι, προπονητή ναι, στον Άρη. Από το πουθενά μέσα σε ένα χρόνο το βάζει βασικό μέσα σε ένα μάτ Νιρεβέργη Μπάγκερ Νιρεβέργη-Μπάγκερ-Μονάχο και είναι ο καλύτερο παίκτη του γηπέδου. Και φωνάζω τον Μπούλ Κουτσολιάκο εγώ, που ήταν ο μάνατζέρ μου, <σχελίως> και του λέω Πολ. Όρμα. <σχελίως> <σχελίως> και και, <σχελίως> το, και τον παίρνει ο Πολ. Το πήρε. Και του κάνει μεταγραφή από την Νιρεβέργη στην Ντόρτμουντ, κρατάει δικαιώματα και μετά από την Ντόρτμουντ πήγε στη Manchester City. Και τώρα είναι άλογο που γράφει. Έχει το δικαιώματα. Το πρώτο, το πρώτο είχε δικαιώματα, τώρα <laughs> μετά δεν ξέρω τι έγινε. Το πρώτο ραντεβού που κάναμε με τον Ιλκάη, ήμουνα εγώ, ο Ιλκάη και ο, Πα, ο, Πολ, που καθίσαμε οι τρει μα και του είπα Πόλ, από εδώ Πολ, από εδώ Ιλκάη. Μπήκε ε, στη μαρμίτα μα και είχε τουλάχιστον <laughs> το λίγο. Όχι. Ε, ε, ε. μπάλα ε, <laughs> <laughs> <έπαιζα> <laughs> του. <πίσω, laughs> <δεύτερο. laughs> δεν είχα μια άλλο τότε. Κράτησε επαφή όμω για να τον έχω. Βλέπω τόσο με τον Νόιερ. Έχω βιντεάκι με τον Τόνι Κρό. Ε, Σου ευχαριστώ. Ε, το Όχι. οποίο κάνουμε ε, μία άσκηση μαζί στην Leverkusen, που είναι που ξαπλώνουμε κάτω, σηκωνόμαστε και φεύγουμε σπριν για 10 μέτρα. Ο Τόνι είναι πολύ άρμο παίκτη. Yeah. Δηλαδή, άμα δει το βίντεο, τον έχω αφήσει με 3-4 βήματα. Αλλά ο Τόνι, παιδιά, που για μένα προσωπική άποψη, είναι ο πιο πετυχημένο γερμανό ποδοσφαιριστή, ίσω όλων των εποχών. Yeah. Μεγάλη κουβέντα λέω. Yeah. Γιατί, γιατί είναι ο μοναδικό Γερμανό που βγήκε εκτό Γερμανία. Και πέτυ όχι πέτυχε. Ε, Παίζει σάρρος, ακό ε. ακόμα βασικό στη Real την Απόκριση. Ψάξτε να μου βρείτε Γερμανό που τόσα χρόνια καριέρα. Γιατί οι Γερμανοί κάνουν πάντα καριέρα εντό. Εκτό. Ακούω τον Τόρι και πήγε στην Άρσενα. Ναι, αλλά δεν. Mm, δεν, δεν έκανε, έκανε. καμία σχέση. Ο, Arsenal, ο Μπάλακ ναι. πήγε στην Τζέλση. Ναι. Okay. Ναι. Ο Ματέο. Προ... Παλιά ο είχε ο Ματέος, πάει ο Λότα Ματέο κτλ. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι. Ναι, δεν ναι, κάνανε ναι. τόσο. Τώρα δεν θα μεγάλη. πούμε για Μίλερ που δεν βγήκε ποτέ από την παράδοση. Τη Φαινόταν. Μπάλια, ο ναι. Ναι. Φαινόταν ότι είναι ένας παίκτη ο οποίος δεν πρόκειται να χάσει την μπάλα ποτέ και η μεταβίβασή του ήταν 100%. Αλλά ήταν από τα πιο ταπεινά και καλά παιδιά που έχω γνωρίσει. Νοίλ. Ο Μάνουελ Νόερ. Ο Νόερ, τι να πω για τον Μάνουελ. Ένα αντιστάρ, ο οποίος όταν πήγα στη Σάλκε, ο Μάγκα έβαζε πάντα μετά το μάτσε που κερδίζαμε. Έβαζε για αποθεραπεία αυτού που παίξανε και αυτού που δεν παίξανε να παίξουν ένα διπλό. Με λίγο ζεσταματάκι και τα λοιπά για να αποφορτιστεί το κλίμα, χαρούμενο και τα λοιπά. Όταν χάναμε, είχαμε 1 μία ώρα και 45 λεπτά τρέξιμο. Εγώ τυχαίνω τι άλκε σε μάτ μετά από νίκη. Και την επόμενη μέρα παίζουν, παίζουμε, ξέρω εγώ, αλλά ο, ο, επειδή έχει παίξει ο Νόιερ τρανατοφύλακα στο προηγούμενο μάτ. τον έπεσε μέσα. Παιδιά, θα μπορούσε να έπαιζε άνετα μέσα αυτό ο παίκτη. Φαίνεται πω κάλεσε με τα Ακριβώ. Ο Μάνουελ άλλαξε το ρόλο, το ρόλο του τραντοφύλακα. Τραντοφύλακ. Άρα, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Και είμαστε σε ένα μαγαζί Ιαπωνέζικο, τρώγαμε όταν πήγα στη Σάλκε και είμαι εγώ, αυτό και ο Βασίλης ο Πιάτσικας. Καθόμαστε, τρώμε και δίπλα είναι κάποιοι Ιταλοί και μα παρακολουθούν και έρχονται σε μένα και μου λένε «Χαριστέας!» να βγούμε φωτογραφία. <laughs> και εγώ αισθάνομαι κάπω άβολα και λέω από εδώ είναι λέω, και ο κύριο Νόιερ και ο Βασίλη ο Πιάτσικα. <laughs> από τους... <Λάξε>. <laughs> 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 Και ο Νόιερ. Ναι. Λέει νόιερ, Λέω, ναι. Λέω, θυμηθείτε τον Νόερ. Λέω γιατί ο Νόερ σε λίγα χρόνια θα είναι ο καλύτερο στρατοφύλακα στον κόσμο. Ο Ραόλ το έλεγε για να το βάλουμε γκολ στην προπόνηση, έπρεπε η μπάλα να πάει σαν για χάμε. τέτοιο στρατοφύλακα. Τουλάχιστον όταν ήταν στη Σάλκη και με τα πρώτα του χρόνια στη, στην Πάιο. Γιάν Κόλερ βλέπω στην Ρεβέργη. <laughs> Τι να πω για το Γιάν. <laughs> <laughs> Τι να πω για αυτό τον, το παλικάρι. Τον οποίο το, ήταν στην Τσεχία όταν παίζαμε. <laughs> παιδιά, είχαμε μια ομάδα στην Ρεβέργη η οποία ήταν dream team και έπεσε. Δηλαδή, όσο το σκέφτομαι, φτάσαμε μια ανάσα πριν τον ημιτελικό του UEFA. Παίζουμε με την Μπενφίκα, έχουμε έρθει ένα-ένα με στη Λισαβόνα. Μπενφίκα μέσα με Γκαρτόζο, με τον. Ε... Πε τον να που γύρισε πάλι. Τη Μαρία. Ναι, 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 ναι. Μαρία. ναι, Τον ναι. Μαρία. Κάνω το 1-0 εγώ, 2-0 ο Ιβαν Σάινκο, εθνική Ρωσία, με στην Ερευέργη, Μα κάνουν το 2-1, και στο 90 ο καρντό μα κάνει το 2-2. Έτσι μα απέκλεισε η Μπενφίκα. Δηλαδή και εκείνη η ομάδα έπεσε στην Πουντελήγικα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν από τα πιο τραγικότερα σημεία τη καριέρα μου. Στα να τόσο πολύ, γιατί ήταν και η πρώτη μου, ο πρώτο μου υποβασμό. Και ε, ο Κόλερ είπε τίποτα για γιούρο και τέτοια. Είχα τον Κόλερ, είχα τον Γκάλασεκ σε εκείνη την ομάδα. Ναι. Καλά, ο Κόλερ, παιδιά, ένα άνθρωπο, ένα παιδί γιγαντά. 100% στην προπόνηση. Επαγγελματία, πολύ καλό παιδί. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Ήταν ένα και πεχταρά για το. Δηλαδή, άμα έβλεπε τι έκανε, έλεγε αυτό τώρα είναι 2-5-2-7 πόσο ήταν. 58 νούμερο παπούτσι. Τι λε. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για πράγματα τρελά. Όταν, ό, 58, όταν ήμασταν στην πισίνα μετά τα μάτια για να χαλαρώσουμε, καθόμασταν όλοι και είχαμε τα πόδια μα έτσι. Έβλεπε εδώ πέρα το βατραχοπέδιλο του, <laughs> του Γιάννη Κολέ. Και λες ρε βουλευτή, τι κάνει ρε φίλε να πω πλάκα μα κάνει. 54 αν δεν κάνω λάθο. 54. Δηλαδή ναι. Είναι, είναι καραντή. Ήταν τεράστιο παιδιά έτσι. Yeah. Κάτι χέρια τόσα και τα λοιπά. Πώ τον έπαιξε κάποιο αυτό, Είναι συγκλονιστικό <laughs> κομμάτι. Έλατε. Αλλά, πρέπει, Έλατε. πρέπει να κάνει σεμινάριο. <laughs> λοιπόν, και βλέπω ότι έχει και <laughs> Μύροσλαβ Κλόζε. Ναι, ναι. ναι. Άλλο και φίλο ο Μύροσλαβ, γιατί τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Από του καλ... πιο αλτρουριστέ παίχτες δηλαδή. Είτε έβαζε, είτε έδινε, είτε έκανε. Ήταν ο καλύτερο παρτενέρ, ίσω, που είχα ποτέ. Και πολύ κύλερ, έτσι. Κύλερ, δουλεφταρά. Ε, θυμάμαι το τελευταίο, από τα τελευταία μου μάτσα, αν όχι το τελευταίο, μέσα στη Φράιμπουργκ. Έχω κάνει hard trick με τη Βέρντε de πρωτού πάω στον Άγιαξ. Και μου είχε δώσει τα δύο πάρε βάλε. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτό να, 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 να πλασάρει μέσα στην Ευθεία και μου το έκανε εμένα, γιατί ήμουνα μόνο μου στη γραμμή. Yeah. Για να μπει σίγουρα. Για να μπει σίγουρα. Αυτό οι επιθετικοί έχω, έχω, την εντύπωση ότι μεταξύ του δεν το έχουν. Γιατί γράφει τον κόλλ, Εντάξει, γράφει και ασίστα, αλλά σαν τον κόλλ δεν είναι. Αλλά τελικά υπάρχουν άνθρωποι που δεν του ενδιαφέρει. Είναι τόσο κομπλεξάριστοι. Ε, είναι Α. από τι περιπτώσει ο Μίρουλα που είναι τέτοιο παιδί. Συνήθω δεν είναι βέβαια. Ναι, συνήθω δεν είναι έτσι. Στην αναζήτηση που έχω κάνει για του συμπαίκτε σου, βλέπω και ένα όνομα το οποίο είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν θα το θυμάσαι. Είναι ο Μαντούρο που ήρθε στο πρόγραμμα. Και επειδή το... εδώ. Ε... Του βγήκε και νικνέι μα, που το λέγανε Σιμαδούρο. <laughs> επειδή ήταν πούμε, πολύ πολύ βαρύστοτο κτλ. Τι φάση ήταν ο Μαντούρο. Λοιπόν, σου πω τώρα για το Μαντούρο. Εμεί απορούσαμε πώ έπαιζε στον Άγιαξ. <laughs> Να ξεκινήσουμε από αυτό. πολύ καλά, <laughs> Δηλαδή απορούσαμε. <laughs> ήταν το αγαπημένο παιδί του προπονητή, ναι, αλλά εμεί απορούσαμε γιατί η παιδιά ήταν ένα παίκτη, τα χαρακτηριστικά του τα ξέρετε. Πολύ αργό. <laughs> Και... <χει> και, είχε βέβαια πολύ καλέ μεταβιβάσει, ναι. αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν έβλεπε σαν παίχτη να πει παιδιά, ε, αυτό ο παίχτη είναι ξέρω εγώ παιχταρά. Τη χρονιά που ήρθε στον Μπάοκ, εγώ έπαιζα με τον Παντελή τον Κωνσταντινίδη, κάθε Παρασκευή μαζευόμαστε και παίζαμε το Ζαγοράκι, παίζαμε, παίζαμε μπαλίτσα 5x5. Mm. Ε, και διαβάζω σε εφημερίδε ότι πήρα το Μαντούρο. <χει> και του λέω το Παντελή, κάτσε ρε Παντελή, μισό λεπτό Τον είδατε αυτόν παίζουμε κάθε Παρασκευή. Ήμουν συμπέκτη μαζί του. Γιατί δεν με πήρε ένα τηλέφωνο, Να σα πω ότι πέσατε σε ένα αργοπαίδιο. γιατί γιατί βραγόρι μου γλυκό. Μου λέει Αμάν, Άγγελε, μου λέει δεν το σκέφτηκα. Μου λέει για πε μου. Λέω τι να σου πω, του λέω. Σε έξι μήνε θα καταλάβει. Λέω το παιδί δεν κάνει για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι δεν ταιριάζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάποιοι παίκτε Παιδιά στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να παίξει. Τι χρειάζεται δηλαδή, για να ταιριάξει, Τι δεν είχε, α πούμε. Βλέπει το Πινέδα του Ισαek. Ναι. Καμία σχέση. Δηλαδή ο Πινέδα <laughs> είναι με την μπάλα πολύ γρήγορο ναι. ε, Δυστυντικό. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να έχει εδώ πέρα στην Ελλάδα ένα αμυντικό χαφ, ο οποίο είναι. Σαν τον Εσίτη που πήρε μετά και ο Πάοκνε. Ακριβώ. Ναι. Ναι. Δεν ταιριάζουν αυτοί οι παίκτες. Και γι' αυτό κιόλα. Τέλο πάντων. Mm. Τώρα που ήταν και στον Άγιε δεύτερο προπονητή ήταν Μαντούρο. Α, ναι. Δεν ναι. πήγε καλά εκεί η φάση να. Όπω είσαι σαν μέχρι τώρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο δεν είπαμε για Χούντελαρ. Χοντελάρ βέβαια. Κλαζιάν, παιδιά. Είμαι στον Άγιαξ και παίζουμε 18 παιχνίδια αίτητη με τον Μάρκο Ρόζεμπερ 4-4-2. Και βγαίνει τότε ο μεγάλο Κρόιφ και λέει. Απαγορεύεται ο Άγιαξ να παίζει 4-4-2. Αυτά είναι πραγματικέ ιστορίε. Σαν να το είπε ο Πάπα, πρέπει να ήταν. Αυτή είναι η δική μου 18 παιχνίδια αιτήτη, παιδιά. Ε, το πήραξε, ο Άγιαξ χρειάζεται ένα εννιάρι. Ούτε ο Μάρκο Ρόζεμπερκ ήταν το εννιάρι για το, για 4-3-3, 3, -3, -3. ούτε κι εγώ ήμουνα 100% το εννιάρι για 4-3-3. Αγοράζουμε το, το Χούντελαρ και παίρνω τηλέφωνο τον Γιώργο του Σαμαρά. Mm. Παίζανε μαζί και μου λέει ο Γιώργο από την τουαλέτα βάζει γκολ ο τύπο. <laughs> Δεν παίζεται, μου λέει. <laughs> Μου λέει Άγγελε, δεν παίζεται. Και γίνεται τότε το εξή: Με βάζουν εμένα δεξιά, όπω έπαιζα στην εθνική, yeah. αριστερά έπαιζε ή ο Μάρκο ή ο Ράιαν Μπάμπελ. Yeah. Και ο, ο, ο Χούντελαν έπαιζε κορυφή. 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 Και ξεκινάει και έρχεται πρώτη προπόνηση. Και μα βάζουν μια άσκηση, σέντρε δεξιά, σέντρε αριστερά και εμεί τελειώματα. Και λέω: Τύπο δεν έχανε ποτέ, δηλαδή ε, γι' αυτό ήταν κίλερ κανονικό. Μεγάλ, Μεγάλο παίκτη, παιδιά. Yeah. Απλά. Επειδή δεν μπορούσε να έχει την ταχύ... δεν είχε ταχύτητα και ένα ένας, ένας εναντίον ενό, γι' αυτό κιόλα δεν μπόρεσε να κάνει την καριέρα. Όχι την καριέρα, η καριέρα Πήγε έκανε. Πήγε. Πήγε στη ρεάλ και άμα ναι. δει στα, τα στατιστικά δεν... του, ναι. μπορεί ναι. να είναι 60%. Δηλαδή μπορεί στα 20 παιχνίδια να βάλει και 12 γκολ. Ναι, 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 αλλά δεν έκατσε πάρα... Μπορούσε δεν μπορούσε όμω, ναι, ναι. γιατί αυτή δεν φτάνει εκεί πέρα να είσαι μόνο κύκλερ, εκεί ναι. πρέπει να κάνει και το κάτι ναι. παραπάνω. Είναι η εποχή με την κάται που ο Τεκάτε ουσιαστικά λέει ότι δεν ταιριάζει σε αυτό που θέλω να κάνω και σε διώχνει. Ο και τε... γενικά πε μα και για τον Τεκάτε λίγο δύο-τρία πράγματα γιατί δεν είναι μισό Λοιπόν, κοίταξε <σχερ> να δει. Όπω είπε και ο, 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 ο Τεκά... <σχερ> Αλλά ο... Θα το πει μπαίνουμε στο δεύτερο παρτ τώρα. Ο Τεκάτε έρχεται στον Άγιαξ. Η διοίκηση είχε αποφασίσει. Έχουμε το Χούντελαρ, πήραμε το κύπελο εκείνη την χρονιά. Δεν πήραμε πρωτάθλημα, βγήκαμε δεύτερη. Με δικό μου γκολ βγαίνουμε Champions League με τη Βιτέσε. Μια κεφαλιά που κάνει ο Σνάιντερ και έρχεται ο Σνάιντερ και μου λέει Thank you, my friend. Thank you, my friend. <laughs> Γιατί άμα δεν κερδίσαμε εκείνο το παιχνίδι, στα play-off, mm. χάναμε τη θέση για το Champions League. Βγαίνουμε Champions League και μετά κερδίζουμε το κύπελο. Εγώ δεξιά, ο Ρέαν Μπάμπελ αριστερά και ο Χούντελαρ με την PSV κερδίζουμε το κύπελο και έρχεται το καλοκαίρι ο Τεν Φεύγει ο Ντάνι Μπλίντ. Και μου λέει ο Τεν θα κάτσει στον πάγκο. Δεν πρόκειται να παίξει. Ε, έχω σκεφτεί την εντεκάδα. Ε, δεν θα παίξει καθόλου. Και με έβαζε παιδιά σε κάθε φιλικό παιχνίδι να παίζω μισή ώρα. Ο Χούντελαρ έβαζε τέσσερα και εγώ έβαζα τρία σε μισή ώρα. Σε όλα τα φιλικά. Και λέω μία, όχι, θα καθίσω εδώ και θα το παλέψω. Ε, και μετά υπήρξε. Ε, Ξέρει, ο Τεκάτερ, παιδί μου, είναι από αυτού του ανθρώπου που όταν παίρνει μια απόφαση τελείωσε. Είσαι γουστάρι ή δεν σε γουστάρι. Δεν είναι να δούμε τι θα γίνει. Μου λέει δεν θα παίξει ούτε λεπτό όλη τη χρονιά. Τίμιο. Είχα, στο να αρχίσει. Τι θα αρχίσαι. παίξει λεπτό. λεπτό. Ήταν και, ήτανε και τη διοίκηση. Γιατί σου λέει, εμεί επενδύσαμε τώρα στο Χούντελαρ, δεν μπορούμε να έχουμε και το χαριστέα βαρύ συμβόλαιο <συσοφίλιο> να κάθεται στον πάγκο. Σου είπα για να φύγει. Για, <συσοφίλιο> για, για να πάρουμε Για okay. ε, να τα Λέει, ψάξε. ομάδα κτλ. και γίνεται εκείνη η μεταγραφή που έχει μείνει στην ιστορία προχθές συζητούσαμε του Ολλανδούς γιατί είχαμε το τέρμπι Άγιαξ και γίνεται η μεταγραφή τη τελευταία στιγμή. Είμαι στη Μολδαβία με την εθνική ομάδα. Με παίρνει ο Πολ τηλέφωνο και μου λέει: Έχουμε πρόταση από τη Φέγενορτ. Τώρα μιλάμε σαν να λέμε Ολυμπιακό ή Να πάει ναι. από τον στον Ολυμπιακό για ανάποδα. Ακριβώ. Δηλαδή είναι ανίκουστο για εμά. Είναι ανίκουστο. Ναι. Ήμουνα, στην... Ήμουνα στην πεντάδα και ο Κρόιφ το έχει κάνει αυτό. Και είμαι μέσα στου τρει ποδοσφαιριστέ που έχω βάλει γκολ. Και από Άγια ξεφέγενορτ και από Φέγενορτ σε Άγιαξ. Ναι. Ναι. Είναι κλειστό το κλαμπ αυτό. Ψάξτε το να το βρείτε. Μου λέει, ξέρω εγώ και ο Πολ, σου λέει: Δεν θα παίζει, μου λέει εδώ. Δηλαδή, εκεί μετά αρχίζει και σκέφτεται το μυαλό του ποδοσφαιριστή τι είναι καλύτερο για να... Το συζητάω με τον Νότο και μου λέει: Ότο, κοίταξε να δει. Εδώ είμαστε τώρα με την εθνική ομάδα. Δεν θέλω να σκέφτεσαι τίποτα. Ναι, αλλά λέω: 9 η ώρα κλείνουν οι κάλπε. Τον είχε έτσι συμβουλά τώρα, έτσι συμβουλεύω πάντα. Του λέω: Το και το. Έχουμε πρόβλημα. Και μου λέει: Ότο, Άντζολο, δεν ξέρω, είναι πολύ. Αυτό σκεφτόταν τώρα τη Μολδαβία. Σου λέει τώρα. Για μένα ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή εκείνη την ημέρα. Γιατί έπρεπε μέσα σε τρει ώρε να πάρω μια πολύ δύσκολη απόφαση. Και παίρνω την απόφαση να υπογράψω στο ξενοδοχείο που βρίσκομαι το συμβόλαιο. Μου το στέλνουν με φαξ. Το υπογράφω, το στέλνω πίσω και σε μία ώρα έχουν μαζευτεί 2.000 κόσμο στα γραφεία τη Φέγενο. Και ζητάνε να κυρωθεί το συμβόλαιο. Επειδή πήγε από τον Άγιαξ. Επειδή πήγα από τον Άγιαξ. Εγώ θα περίμενα η οπαδοί του Άγιαξ να μην θέλουν να φύγει. Η οπαδοί του Άγιαξ, παιδιά, ναι. έφυγα εκείνη τη χρονιά. Πώ να σου το πω, Πήραμε κύπελο. Ναι, ναι, ήμουνα... δύο κύπελα δεν πήρατε. Ναι, ήμουνα, Σωσήση. είχαμε πάρει και τον και του Κρόιφ, τον Γιώχαν Σχάλ Κρόιφ, ένα άλλο που παίζαμε Α, κύπελο okay. κτλ. Ναι. Το πήραμε και αυτό. Ναι. Ε, έπαιζα βασικό στα αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Ναι. Δεν είπαν τίποτα η οπαδοί του Άγιαξ. Σου λέει. εντάξει. Οκ, ναι. μα πρόσερε. Δηλαδή δεν το είδανε σαν αρνητικό ναι. τόσο. Ότι μα πρόδωσε. Ότι μα πρόδωσε. Αλλά οι άλλοι. Πάω πρώτη προπόνηση. Έχει γεμίσει το γήπεδο, παιδιά, χιλιάδε κόσμου κτλ. Έρχεται το φαχόιντο, να με το θυμάστε ναι, ο ξυλός, ναι, ναι. η μορφή του τη Φέγενορτ και μου λέει: Άγγελε, εμεί είμαστε μαζί σου γιατί ξέρουμε τι παίχτη είσαι. Και μάλιστα εκείνη τη χρονιά βγήκα πρώτο χώρο στη Φέγενορτ. Και ξέρουμε τι, και τι χαρακτήρα είσαι. Δηλαδή δεν θα μα δημιουργήσει προβλήματα. Αλλά. Είχε αλλά του φαχόιντου. Αλλά. <laughs> Πρέπει με κάποιο τρόπο να κερδίσει τον κόσμο. Βγαίνω έξω και έρχονται δύο μπράβοι, δύο κολόνες έτσι μαζί μου δίπλα και μπαίνουμε ε, να με πάνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Yeah. Και τους λέω παιδιά, εάν μπω με στον αγωνιστικό χώρο δεν θα βγείτε ποτέ από δίπλα μου. Yeah. Θα πρέπει να σα έχω συνέχεια yeah. μέσα στο γήπεδο. <laughs> <laughs> του αφήνω έξω, δύο ντουλάβες του αφήνω έξω και μπαίνω μέσα. Και ο παδί τη Φέγενορ του σου λέει: Τρελό είναι αυτό. Αυτοί ήταν έτοιμοι να με κατασπαράξουν. Και εγώ μπαίνω μέσα, λέω τώρα: Ή θα γίνει χαμό και θα διαλυθούν για το σύμπαν, ή θα με αποδεχτούν που ήρθα στην ομάδα του. Δεν έγινε τίποτα απολύτω. Δέκα mm -hmm. μάτσα αργότερα φωνάζανε το όνομά μου με την Τεχάγκο τα παίζαμε. Αλλά ήταν μια σχέση που δεν, δεν θα με αποδεχόντουσαν ποτέ. Α, ah, okay, Δύσκολη φάση δηλαδή. Δηλαδή, στο ενδέκατο γκολ που είχα πετύχει εκείνη τη χρονιά με τη Φέγενορτ, Λέει το αφεντικό Πίτερ Μπό, ο οποίο είναι ο προπονητή τώρα τον είχα Τεχνικό Διευθυντή τότε στη Φέγεντρο, μου λέει: Άγγελε, σήμερα είναι ευκαιρία να πα στου φανατικού μα. Να... να πανηγυρίσεις και τέτοια. Νότητα. Να πα, πηγαίναμε μετά τα μάτς ναι. σε θύρε ο κάθε ένα παίκτη okay. και εμένα δεν με στέλνανε ποτέ στου φανατικού. <laughs> και σου λέει: Σήμερα έχουμε την εντύπωση <laughs> 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 ότι είναι καλή ευκαιρία να πα. <laughs> <laughs> Και, και, ήταν ένα κλαμπ να φανταστεί μέσα που όπω καταλαβαίνει εκεί πέρα πίνανε, γινόταν ένα χαμό. Και πάω και έρχεται ο πρόεδρο, ο αρχηγό του συνδέσμου και μου λέει Άγιαξ player, never go inside this room. Εξ Άγιαξ player, βέβαια. Ναι, γιατί στον Άγιαξ λένε μία φορά, Άγιαξ για πάντα Άγιαξ. Δηλαδή, άμα πα στο Άγιαξ τα αποδητήρια, είναι όλε οι φωτογραφίε που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άγιαξ όλων των εποχών. Ναι, πήγε φιλαράκι μου, δηλαδή που έπαιζε, ήταν, ήταν γυμναστή στην Ντόρκμουν και όταν παίξανε Champions League, κάποια χρόνια, δύο-τρία χρόνια πριν, δεν θυμάμαι ε, μου έστειλε φωτογραφία γιατί είδε τη φωτογραφία μου εκεί, μου την έβγαλε και μου την έστειλε. Θέλω να πω δηλαδή ότι το Άγιαξ λένε μια φορά Άγιαξ για πάντα Άγιαξ. Έχουν όλου του παίκτε δηλαδή φωτογραφία. Όλου του παίκτε, παιδιά. Χοβερό. Και στο πρώτο τέρμπι τρώσε τέσσερα όμω στο Φέγενορτ, Άγιαξ Φέγενορτ. Ναι, ναι, ναι. Κακή στιγμή. Πολύ κακή στιγμή. Πάρα πολύ κακή στιγμή. Κοίταξε, εκείνη την χρονιά η Φέγενορ κάνει μια τελείω ανανέωση. Το Τεκάουτ πάει στην. Όχι, το ο Πάει στην Λίβερπουλ. Uh, και ο Καλού πάει στην Τζέλσι. Τα δύο, οι δύο θρύλοι να το πω έτσι, φεύγουν και πάνε και φεύγουν. Οπότε μετά εκεί δεν αναπληρώθηκε το κενό του ενός, αναπληρώθηκε το κενό του κάουτα. Στο πούμε πήγα εγώ σαν εννιάρη. Και εκεί όμω είχαμε, δηλαδή είχαμε θέμα. Η ομάδα είχε αποδιαργωνηθεί, είχε μάθει να παίζει με αυτού του δύο πέντε χρόνια. Mm. Δύσκολο, δύσκολη χρονιά. Λοιπόν, Έλληνε ε, center for, στην Ολλανδία έχουμε αφήσει μια παρακαταθήκη, έχουμε μια κληρονομιά από το Μαχλά και τώρα τα παιδιά που είναι εκεί για κουμάκι που ήταν. Παυλίδη Δουβίκα που ήταν, πήρε για αυτό μεταγραφή Αν ξεχνάω κάποιον, να με συγχωρέσουν. Ξεχνάω. Ο Βέλιο. Ο Βέλιο, ο... ο... σωστά. Ναι. ναι. Ο Αναστασίου, ο Μαχλά. ναι. Τι, τι έχουμε, πώ πώς, πώς μα ταιριάζει έτσι τόσο πολύ αυτό το πρωτάθλημα. Ε, γενι, γενικότερα πιστεύω ότι ταιριάζει η νοτροπία μας σαν Έλληνες ε, μας ταιριάζει το, Αφ αφήστε με επιτέλου να παίξω ελεύθερο ποδόσφαιρο. Α, και ότι μα βγαίνει αυτό εκεί, δηλαδή. Μα βγαίνει ότι... αυτό εκεί. Αυτό το... Δηλαδή, ο Δουβίκα δηλαδή, αυτά που έκανε, α το τα... πούμε, <σχ> δηλαδή, δεν τα έκανε ποτέ εδώ πέρα. Απελευθερώθηκε εκεί. Αυτό μα βγαίνει εκεί πέρα. Δηλαδή και ο Παυλίδη. Ε, όταν α πούμε βλέπει παίκτε οι οποίοι είναι εδώ πέρα κάπω σφιγμένοι, μη μα πει αυτό κάτι, μη μου πει αυτό, μη με κράξουνε, μη, 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 εκεί και εκεί η είναι ακριβώ το αντίθετο. Κάντε ό,τι θέλετε. Μπείτε μέσα, παίξτε μπάλα, το και, και απελευθερώνεται ο Χαρίτε το Χαρείτε το. Χαρείτε το. Λοιπόν, ε, έχω κάποιε ερωτήσει που είναι, είναι, quiz. Είναι κάποια είναι εύκολα, κάποια είναι δύσκολα. Τώρα θα στάρω λίγο τη μνήμη σου. Mm. Ποιο είναι ο παίκτη με τον οποίο έχει παίξει τα περισσότερα μάτ μαζί. Συμπέκτη, δηλαδή. Συμπαίκτη, ε. Πόρε, φίλε. στην εθνική, είτε εθνικό ή συλλογικό. Παντού. Οτιδήποτε. Παντού. Πο, 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 Όχι. Είναι στη Βέρντερ, αν μπορώ να σα βοηθήσω στη Βέντερ. Ε, άμα είναι στη Βέντερ, είναι σίγουρα ή ο Αίλτον ή. Ο οποιαδήποτε θέση έτσι είναι με ναι. στο γήπεδο. Ή ο Μπάουμαν. Είναι ο Πολ, δεν βλέπω να το βρίσκει. Είναι ο Πολ Σταλτέρη. Ο Πολ, ο... Ο... ο, Καναδός. Για τον Αίλτον δεν είπαμε κάτι. Ο οποίο ήταν και αυτό έτσι φοβερό φόρ. Αίλτον, παιδιά, μεγάλη μορφή. Yeah. Μεγάλη μορφή. Δηλαδή, για να σου πω να καταλάβει, ε... κάνουμε δύο προετοιμασίε Γερμανία την προετοιμασία του Δεκεμβρίου πηγαίναμε, ξέρω εγώ, Τουρκία, πηγαίναμε κάπου για προετοιμασία. Ο Τόνι πάντα αργούσε σε αυτέ τι διακοπέ, ερχόταν δύο μέρε μετά. Mm. Όταν μιλάμε για στάρα, αυτό mm. το ξέρω, ίσως τον Αντώνι έπρεπε να πω για mm. Σταρ. Mm. Την πρώτη φορά που εγώ είμαι στην ομάδα, δεν το ξέρω αυτό. Όλοι λέγανε, Α, Τόνι, τώρα θα έρθει, τι θα γίνει. Έχει το ακαδημαϊκό διήμερο. Έρχεται, έρχεται ο Τόνι λοιπόν, εμεί όλοι χειροκρότημα και γέλια. Ο Τόμα Αφ με τον Κλάου Σάλοφς μπροστά σε όλου 50.000 ευρώ πρόστιμο. Ο Τόνι Κάι προβλέμ και τα λοιπά. λοιπά. Βραζιλιάνο, τι περιμένετε. <laughs> Τη <Τι laughs> <περιμένεις? laughs> δεύτερη χρονιά στη Βερντεβρέμη, <laughs> ίδιο σκηνικό πάλι, πάλι αργεί δύο μέρε και μπαίνει μέσα ο Τόνι, παιδιά, και τι κάνει. Μια <laughs> πεντε Σκάει, <laughs> <.000 ευρώ>, σκάει <laughs> μια τσάντα, φούφτσι χτάουζαν όρο λέει. 50.000 ευρώ. Τι Θα λέει. Πάει κάτω. <laughs> Έχουμε λυθεί όλοι στα γέλια. Μιλάμε, ε, ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Ο τύπο ήταν, τον έκραζε δηλαδή ο συνέχεια ο προπονητή και ήταν πάντο πρώτο κόρη τη ομάδα. Δηλαδή ήταν, πόσο να το λέμε, είχε ανοσία ρε παιδί, δεν τον ενδιαφέρε τίποτα. Κατάλαβε. Ναι. Απίστευτο. Ναι, αλλά τον βάζανε όμω. Ε. Τον το... βάζανε γιατί ήξερε ότι Μή σε κάτι. Ο, ο, Τόνι ήταν πάντα γκολτζή. Ήξερε ότι θα βάλει ένα γκολ. Ξεκινούσαμε με ένα μηδέν. Mm. Ήταν πολύ καλό. Δηλαδή κάθε χρόνο γινόταν αυτό. Δηλαδή ακούμπησε εγώ 200 χιλιάρικα τέσσερα χρόνια. Εγώ, εγώ, τρία χρόνια ήμουν <laughs> στη Βρεμή. <Βερέμη. laughs> το πρώτο χρόνο και το δεύτερο. Τον τρίτο είχε έρθει κανονικά. <laughs> <laughs> τον πρώτο χρόνο δεν ήρθε. τον τρίτο. Λέει, Στο δεύτερο <laughs> χρόνο σου λέει πάρε το πενιντάρικο μετά το... <laughs> <laughs> το έβαλε μέσα, <laughs> το σου <laughs> λέει. <laughs> το σου λέει η γυναίκα. Το σου λέει, δεν πειράζει. Λοιπόν, σε επίπεδο εθνική ομάδα, με ποιον έχει υπάρξει στα περισσότερα μάτια συμπέκτη. Ε, κοίταξε, αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο γιατί. Θα πω τον Νικοπολίδη που είπα πριν. Πάλι όχι. Τι γίνεται. Περίμενε. Χαφ. Ναι. Χαφάκι. Α, Άγγελο Μπασινά. Καρα... Ποιο τα έρευνε. Καραγκούνη. 73 μάτ. Ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη τη καριέρα σου σε εύρο. Ε, Πεχνίδι, φαντάζομαι. Ναι, επίσημο, αλλά Επίσημα. οτιδήποτε διοργάνωση. Ουφ ουφ, 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 Νίκη, έτσι. Συνήθω τη ΣΥΤΗ θυμάμαι γάμο. Την ΤΙΚΡΙ τη θυμάμαι. Κανένα 6-7-0, κάτι. 1-9. 9-1 δηλαδή. Α, στο, στο κύπελο. με τη, τη Βέρντε Βρεμή. Έβαλε δύο γκολ, βγήκε στο 60. Ναι, ναι, ναι. ναι. Χάτρικ έχει σε ένα μάτ. Ναι, με τη Φράιμπουργκ. Με 6 4 ε, Εντάξει, αν δεν θυμάμαι το ένα χάτρικ. Κόντρα σε ποιον Έλληνα παίκτη έχει τεθεί αντιμέτωπο τι περισσότερε φορέ. Σε Έλληνα παίκτη. Ναι. Αντιμέτωπο. Για να σε βοηθήσω, έχει παίξει και Γερμανία αυτό. Τον έχει παίξει και στη Γερμανία. Και στη Γερμανία. Κάτσε ρε φίλε. Έπαισε εθνική αυτό, Ναι, όχι στο Euro. Έχει παίξει εθνική. Ναι. Μικρό ήταν στο Euro. Ποιο, Ποιο. Μικρό ήταν στο Euro. Περίμενε. Όχι, δεν ήταν μικρό. Απλά δεν ήταν. Θα μου πει τώρα. Ολύμπε. Λίμπε. Ο Λίμπερο. 11 μάτσα. Δύο φορέ τον κέρδισε. Εφτά φορέ σε κέρδισε. Τον έχω μπει και όλα στο Λίμπερο. Τον έχει μαρκάρει. Μηχε βάλει στο στο Missing the Machines. Έχει γίνει yeah. αυτό, δεν το είπαμε αυτό. όντως. είναι ένα μάτσο που έχει βάλει εσένα και τον Πατίστα στο περ. Αυτό έχει γίνει με στην Τούμπα. Που βάζει τον Πατίστα. Δεν ξεκινάει τον Ντανιέλ. Εγώ τότε παρκάρω τον Αλιτζή που είναι πρώτο σκόρο του ελληνικού πρωταθλήματο. Δεν είχαμε παίχτε, παιδιά. Απλά είναι τα πράγματα. Και λέει ότι ο Άγγελο ψηλό, γρήγορο, σου λέει θα μα βοηθήσει. Ψηλό Και. Μου λέει θα μαρκάρει πίσω τον Αριτζή. Ε, και στο, στο 15 λεπτό πετάει έξω ένα σάβιτ που είχαμε, βάλει, βάζει μέσα τον Ντανιέλ και κάνει πέναλτι τον Ντανιέλ. Και τότε είναι τέλο πανδράστρα, να μην τα λέμε τόσο τί. τέτοιο. Είναι, γενικότερα δηλαδή, ε, και, με, και μετά ε, παίζω με βαζέχα και λιμπερόπουλο μέσα στο χαριλάο και παίζω μαζί με κολτσίδα στο τι λες. Ναι. Και ο, ο Βαζέχα, παιδιά, όπου μα έβλεπε, έβαζε γκολ με τον Άρη. Ναι. Δηλαδή, ήταν απίστευτο το στατιστικό. Πρέπει να το ψάξετε για αυτό. Ναι. Και λέει: Παιδιά, αφιερώ σήμερα. Δεν θέλω να βάλει γκολ ο Βαζέχα. Δηλαδή, α χάσουμε το <χαριστιαφένα. laughs> Όχι, βάλε. <laughs> δεν ήθελε. Δεν είναι. Ναι. Και, και μα βάζει μαζί. Ναι. Γίνεται μια φάση. Κάνω τσάφ εγώ και παίρνει ο Λίμπε την μπάλα, τη Sky, Βαζέχα βάζει το 0-1. <laughs> ήταν δηλαδή τέτοιο. Δύο μάτσε παίξε στο πέρα. Τώρα που πει κολτσίδα, πώ πώς το θυμάσαι εκείνο το, το γκολ κόντρα στο πάγο 4-0 που κάνει την προσπίση. Εντάξει, τα έχει τάχει αυτά, τα έχει ο Απλά δεν δε βρισκόταν ποτέ στη μικρή <laughs> περιοχή του <laughs> αντιπάλου. <υπάρχει. laughs> Ποιοι Έλληνε ήταν στην κορυφαία ομάδα του, του Euro 2004, του θυμάσαι. Κοίταξε, ήταν σίγουρα ο Ζαγοράκη. Mm. Ήταν σίγουρα ο Δέλλα. Mm -hmm. Ήταν σίγουρα ο Σεταρίδη. Mm -hmm. Άλλοι ε, δύο είναι. Άλλοι δύο. Θα πω τον Νικοπολίδη. Ναι. Τον πέτυχα oh, επιτέλου. Άρα τα έχει βρει όλα μέχρι στιγμή. Ε, τον εαυτό σου μάλλον. Κοίταξε. Yeah. Δεν ξέρω αν ήμουν εγώ. Δεν ξέρω αν ήμουν εσύ. Ένα ακόμα. Εντάξει. Μιαν δεν ήσουν εσύ, εσύ ποιο να ήταν. Έχεις εγώ βάλει. ρε. Η τελική σου απάντηση. Περίμενε. Πάρουμε τηλέφωνο. Ποιο άλλο να ήταν. Ο Κάρα, όχι. Όχι, ο Κάρα δεν ήτανε. Ήτανε. Ο Μπασινά, ποιο ήταν, ρε φίλε. Εγώ πάντω θα έλεγα εσένα χωρί να το ξέρω. Ωραία, λέω εμένα. Εσύ. Ελά, ρε φίλε. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Λοιπόν, Κάτσε να του δείξω μια φωτογραφία να μου πει από ποιο μάτσο είναι. Μετά από ποιο μάτσο είναι αυτή η φωτογραφία. Ένα τέσσερα. Ένα τέσσερα. το 98. Δεν το χορέψα, το βάλε. Εδώ το έχω γουρέψει. το έχω γουρέψει. Ποιο είναι το ρεκόρ σου κόντρα στον Μπάουκ και πόσα γκολ έχει κόντρα στον Μπάουκ. Λοιπόν, έχω δύο, τρία, τέσσερα. Ναι, γκολ. Το ρεκόρ σου, δηλαδή νίκε στι οπαλίε ήττε. Το ρεκόρ μου. Δύσκολο αυτό. Δύσκολο, δύσκολο. Κοίταξε, σίγουρα ε, μισό-μισό πρέπει να είναι κάπω. Δεν θυμάμαι δηλαδή να έχω χάσει πολλέ φορέ από τον Μπάουκ, αλλά όχι. Ε, έχω χάσει εκεί πέρα μέσα. Μα έχει κερδίσει εδώ πέρα μέσα. Δύο. Μισό-μισό πρέπει να είναι κάπου. Δύο νίκε, τέσσερι ισοπαλίε, τέσσερι ήττε. Και με τον Πανετολικό βάζω. Α, και με τον Πανετολικό. Ναι. Και τελευταίο, κόντρα σε αυτή την ομάδα δεν έχει νίκη σε 8 μάτ. Έχει 7 ήττε. Ολυμπιακό. Σε όχι. Ποιο. ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, ε. Έχει μία παλιά σε 8 μάτ με την ΑΕΚ. Επίση βλέπω ότι είχε στην καριέρα σου πάρα πολλά νούμερα. Mm. Δεν έχει κολλήματα με νούμερα έτσι, με ένα συγκεκριμένο. Γιατί βλέπω ότι έχει βάλει 27, 17, 9, 15, 29, το 90. Κοίταξε, εκεί που βλέπει που δεν φοράω το 9 είναι το ότι δεν είχε απεμείνει κάποια άλλη. Και εκεί, δηλαδή ήταν... και εκεί έχεις πάρει το 27 για το. Δηλαδή το το 20, όταν ξεκίνησα στον Άρη, φορούσα το 27. Mm. Ήταν το 2 και 7, 9. Mm. Ήταν το πρώτο μου. Mm. Το πρώτο νούμερο. Το 9, το... 9 σου άρεσε όμω, έτσι. Ναι, μου άρεσε το 9. Ναι. Ε, Συνήθω φορούσα το 9. Λοιπόν, ε, να πάμε και λίγο στη Σαουδική Αραβία, γιατί ο Άγγελο είχε γίνει παίκτη τη Σαουδική Αραβία εκεί στο πρωτάθλημα γενικά. Before, before was cool α πούμε που λένε. Ε, το, τώρα πάνε όλοι. Ο Άγγελο πήγε από του πρώτου. Τι, τι συνάντησε εκεί και πώ έγινε όλο αυτό, Γιατί μα τα έλεγε πάνω, αλλά να τα πούμε και λίγο. Ε, κοίταξε, εγώ το. Γενικότερα θέλω να πω κάτι Και επίση δεν το ξέρει πολλοί κόσμος Είναι ότι ε, ε, πραγματικά Είχα κάποια προβλήματα ε, Στη μέση μου Δηλαδή όντως αυτό που έκανα Στην καριέρα μου Το πέτυχα με πάρα πολύ σκληρή δουλειά Δηλαδή μου λέγανε οι γιατροί Έχω κύλες πολλέ, Έχω προβλήματα γενικότερα Και έπρεπε να είμαι πολύ πολύ γυμνασμένος πάντα ε, Όταν τελείωσα Το βαρετολικό Άρχισα να βγάζω πολλά προβλήματα θλάσει από εδώ και από εκεί. Δηλαδή είχα, είχα αρχίσει που λέμε η κατηφόρα γιατί το σώμα μου βιολογικά με τα προβλήματα που είχα δεν μπορούσα να συνεχίσω σε μεγάλο επίπεδο. Είχα μείνει χωρί ομάδα. Πήγα, με παίρνει ο Πολ και μου λέει: Θα πας Νότιχαν Φόρεστ να κάνει ένα δοκιμαστικό. Πηγαίνω στη Νότιχαν Φόρεστ, ήμουν απροπόνητο τελείω. Έρχεται ο προπονητή μου, λέει: Άγγελε, δεν μπορώ να σε κρατήσω. Εγώ θέλω κάποιον έτοιμο παίχτη αυτή τη στιγμή. Ήταν Ιανουάρη εκείνη την εποχή. Είχα, είχε ένα ανοιχτό παράθυρο, είχαν αυτοί εκεί. Τέλο πάντων, Κάνω, μου λέει κάτσε εδώ πέρα κανένα μήνα, κάνει προετοιμασία μέχρι να βρει ομάδα. Χαρά μα είναι, τιμή μα είναι δηλαδή πολύ. Αλλά δεν μπορώ να σε υπογράψω τώρα συμβόλαιο. Το δέχτηκα, έκατσα εκεί πέρα τρει εβδομάδε νομίζω. Χτύπησε το τηλέφωνο από την Al Nasser. Μου λένε, έλα εδώ πέρα, κατευθείαν υπογράφει συμβόλαιο. Ε, μείναμε χωρί επιθετικό. Είχε πάθει χιαστού ο επιθετικό του τέλο πάντων. Ε, και πήγα. Δεν είχα προλάβει να έρθω σε καλή κατάσταση βασικά εκεί πέρα. Πώ ήταν στην πώς η ζωή, Θα σου πω κάτι. Ε, εγώ δίνω σε όλα αυτά τα παιδιά που πήγανε τώρα στη Σαουδική Αραβία μάξιμου μια διετία. Να μείνουν. Να μείνουν. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με το κλίμα mm. και ξεκάθαρα με το τρόπο ζωή. Δηλαδή είναι καμία σχέση όπω έχει μάθει εσύ εδώ πέρα. Ευρώπη, Δυτικό Σύνταγμα. Ευρώπη κτλ. Δηλαδή εκεί πέρα πήγαινα, ήταν, είναι ξεχωριστή η πτέρυγα οι άντρε, ξεχωριστή οι οικογένειε με τα παιδιά. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μένει σε ένα κλειστό χώρο απ' έξω, ήταν στρατό, στα κομπάουν που λέμε. Να, ναι, ναι. Ε, βέβαια τώρα για κάποιου παίκτε, Ρονάλντο, Νεϊμάρ λοιπά, Από ό,τι είδα έχουν σπάσει κάποιοι Κανόνε γενικότερα. Του έχουν. Του και. Για ε, ακριβώς... άλλα ουσιαστικά. Ακριβώ σε γυάλα, ουσιαστικά. Πολύ καλή η άποψη που έχω για του παίχτε, σποδοσφαιριστές σαοδάραβε. Ό,τι και να μου λένε εμένα δηλαδή ότι δεν ξέρουν να παίζουν μπάλα και τα κτλ., εγώ γελάω. Καλά, είναι κλασική ομάδα στα Μουντιάλε. Έτσι είναι δηλαδή. ε, η mm. Έχουν πάρα πολύ καλού παίχτε. Έχουν πάρα πολύ καλή. Έτσι κάνουν πολύ καλή δουλειά και το κάνουν γιατί πολλά, πολλά πολλά χρόνια πριν πήρανε Ισπανού, πήρανε Πορτογάλου στι ακαδημίε του για να χτίσουν ένα ποδόσφαιρο. Να μπουν σε αυτή την οτροπία. Και τώρα, όταν πάει ο Ρονάλντο, όπω καταλαβαίνει, αυτό σημαίνει ότι τώρα πρέπει να φτιάξουμε το ποδόσφαιρό μα. Το πήραν απόφαση δηλαδή. Οπότε θα δείτε πάρα πολλά χρόνια ακόμα να γίνεται αυτό το. Δεν είναι δηλαδή τώρα ένα χρόνο. Να, ναι, Όπω είναι η στην Κίνα, α πούμε. Δεν είναι φούσκα, Δεν είναι είναι φούσκα. Δεν είναι φούσκα, φούσκα. γιατί πιστέψτε μου ότι και οι Σαουδάραβε έχουν ανάγκη μετά το Μουντιάλ να βγουν προ τα έξω στην αγορά. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι η Αμερική και η Σαουδική Αραβία είναι μια καινούργια αγορά που έχει ανοίξει πλέον. Το για το ποδόσφαιρο. Άγγελε, έχει πει ότι στο τελευταίο μάτσο τη καριέρα σου σηκώνει το κεφάλι και βλέπει ότι είναι το 75, και λε, εγώ τελείωσε τώρα. Μήπω yeah. λοιπόν, είδε και το, τον κόσμο εκεί πέρα με τι κελεμπίε και λέει: Πού yeah. yeah. είμαι, Πού <laughs> βρίσκομαι. <laughs> <laughs> λοιπόν, όταν. όταν ε, βασικά ήμουνα μόνο μου στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή δεν είχα κανένα δίπλα μου, γιατί οι Σαουδάραβε είναι πολύ κλειστοί. Ξέρει, δεν σου δίνουν ε, 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 πρόσβαση να πα εκεί. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο λόγο. Την οικογένεια δεν μπορούσε να τη φέρει, δηλαδή. δεν, δεν, προλάβα γιατί mm. ήταν. Πήγα μέχρι το καλοκαίρι και μετά, εφόσον δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο, θα γυρνούσα πίσω. Mm. Δεν υπήρχε ο λόγο δηλαδή να γίνεται τώρα mm. αυτή τη mm. ε, εγώ μετά είχα βάλει ένα στόχο και λέω: ή θα πάω στην Ιαπωνία. Είχα συγκεκριμένα την Ιαπωνία γιατί μου είχαν πει ότι η Ιαπωνία είναι ο παράδεισο, να το πω έτσι, των ποδοσφαιριστών. Mm. Yeah, Ακριβώ. Είναι πάρα πολύ δυνατή η χώρα για το πώ υποδέχεται ένα ποδοσφαιριστή. Και ήθελα να πάω στην Ιαπωνία. Δεν μπόρεσα να πάω στην Ιαπωνία και είχα πάρει την απόφαση μέσα μου να σταματήσω. Λέω τώρα, μην βολοδέρνουμε δεξιά και αριστερά. Είχα προτάσει δηλαδή μετά και να γυρίσω στην Ελλάδα σε πρωτεθνική, ούτε καν μπήκα στη διαδικασία. Βλέπω το ρολόι, όπω λε, στο 70 κάτι, λέω Αγγελάκο, αυτό ήταν. Εκείνο το 15 λεπτό, παιδιά, ήταν το πιο ωραίο 15 λεπτο στην καριέρα μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έτρεχα παντού, έπαιρνα την μπάλα. Το χάρηκα σαν έμουνα στην Αλάννα όπω ήταν ξεκίνησα. το πρώτο 15 λεπτό. Έτσι ακριβώ. Το χάρηκα τόσο πολύ όταν τελείωσε το παιχνίδι. Δεν έπαθα ποτέ ούτε ψυχολογικά, ούτε είχα προβλήματα, ούτε τίποτα. Συνειδητοποιημένα. Συνειδητοποιημένα σταμάτησα γιατί δεν μου άρεσε η φθορά. Δεν μου αρέσει η φθορά η αφού ήξερα ότι μετά δεν θα μπορούσα να παίξω σε καλό επίπεδο. Λύση μα μια πορεία που την είχαμε εδώ με τον Αριστοτέλη που πήγαμε στο Κατάρ. Και λεμπία φόρεσε ποτέ όσο ήσουν εκεί. Εκεί πέρα, παιδιά. Ε... δεν ήταν αυτή η απορία, αλλά. Δεν ναι. φόρεσα και Πώς Πώ την παλεύουμε τη ζέστη και την κελεμπία, αυτή είναι η απορία. Ε, 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 είναι, είναι αποπνικτική η ζέστη. Ε. Και όταν φοράνε το πουκάμισο, έτσι το λένε, πουκάμισο, για σ' αυτού, ε, σε δίνει μια αίσθηση δροσιά. Είναι αεράτο. Είναι αεράτο. Αλλά από κάτω δεν φοράνε πράγματα. έφορα ε, φοράνε εντάξει, ε, αλλά δεν φοράνε. Ναι, δεν φοράνε. Σόργα φοράνε, ναι. δεν φοράνε παντελόνι. Α, δεν αλλά παιδιά, που λίγε φορέ ήμουν με μάσκα. Ναι. Ακριβώ, γιατί έχει, πολλούς, ε, πολύ, έχει πολύ έρημο, πολύ τέτοιο. Ε, που, η άμος και Πολύ η... άμμο. Ναι. Και πολύ, ξέρει, αυτό που κάνουν ε, αυτή η θρησκεία του, ε, πολλέ προσευχέ την ημέρα, διακόπτανε ναι. τα πράγματα. Ε, είχα πάθει πλάκα εκεί πέρα με το αυτοκίνητο, τα πήγα πρώτη φορά να φουλάρω ναι. βενζίνη. 2 ευρώ. 5 ευρώ. 5 ευρώ το φουλάρω. Το γέμισα με 5 ευρώ. Oh. Ε, και λέω, τι γίνεται, ρε φίλε. Έπαθα πλάκα. Και δεν θα ήταν και κανένα που έπαιρνε λίγο έτσι. Όχι, έπαιρνε πάρα πολύ. Κανονικό αυτοκίνητο δηλαδή. Πίστευτο. Θα έλεγα ότι είναι σαν εδώ με το λάδι για το τρίτο, αλλά εδώ είναι πανάκριβο. <laughs> οπότε δεν έχουν λάδι. Πλέον <laughs> έχουν γίνει πανάκριβο. Λοιπόν, και μια και νομίζω σιγά σιγά θα φτάνουμε ναι, ναι. προ το τέλο. Ναι. Θέλω να μου πει λίγο σου μετά την καριέρα σου. Γιατί έκανε κάποια πράγματα και. πέρα από τον το κύριο Τζικώστα και από την δουλειά που κάνει εκεί, έκανε κάποια πράγματα και επιχειρηματικά, νομίζω. Είχε κομματήριο, αν δεν κάνω λάθο. Το κομματήριο δεν είχα. Μπήκ... Ή... Μέσα, Ήμουνα... Γιατί... Ήμουνα σαν το πρόσωπο ενό ah, project. Okay. Κατάλαβε, δεν είχα δηλαδή δικό μου κομματήριο εγώ ποτέ. Ah. Ήμουνα σαν. Ε, δηλαδή με προσέγγισε μια εταιρεία και μου λέει θέλουμε να ξεκινήσουμε κάποια κομματήρια αθλητικά. Ah, okay και Αχα. θέλουμε ένα πρόσωπο που συνδέεται με τον αθλητισμό. Okay. Κατάλαβε. Δεν ήμουν. Είμαι... Αμπάσαν, αμπάσαν, αμπάσαντο. Ναι, 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 ναι. Δεν ήταν, δηλαδή, ναι. δεν είχα εγώ ναι. κομμωτήριο. Τι ναι. σχέση έχω με το κομματήριο. Αλλά και πάλι, δοκίμασα πολλά πράγματα. Και εστιατόριο στο Άμστερνταμ, νομίζω. Όταν, στον, στο Άμστερνταμ, 15 με 18, δούλεψα δύο χρόνια στον Άγιαξ. Είχα, είχα, πάει ποδοσφαιριστές εκεί, ε, είχα πολύ καλή σχέση και με τον Νόβερμανς και με τον Βαντεσάρ και ταυτόχρονα με αυτή είχα επενδύσει σε μια Εταιρεία που είχε εστιατόρια. Κατάλαβε, έτσι δηλαδή έγινε, Δηλαδή, επενδυτή ήμουνα. Ναι. Ε, με λίγα λόγια. Και μετά θέλω να σου πω δηλαδή, ότι δοκίμασα πολλά πραγματάκια στην καριέρα μου και πάντα ήμουν όμω δίπλα στον αθλητισμό. Ναι. Ό,τι και να κάνω δηλαδή, πάντα θα με κάτι στον αθλητισμό. Το, το μπουζούκι που έμαθε να παίζει, πώ το έμαθε, Πιτσυρικά, 8 χρονών το. Πώς, πώς Ο πατέ, ήταν η, ήταν η, του πατέρα μου το όνειρο. Άρα ήθελα να, σε κάνει, ήθελα να με κάνει ναι, μπουζουξί μπουζου, ναι. και όχι ποδοσφαιριστή. Και γι' αυτό πήγαινα κρυφά, σου λέω. Είχα ναι, ναι, ναι. πάει κρυφά όπου πήγαινα στο ποδοσφαιρό. Και μπράβο, σου, εγώ σου δίνω μπράβο γιατί τραγούδισε live στο Παπαδόπουλο. Δηλαδή, αυτό πώ το έκανε δεν ξέρω. <laughs> δηλαδή, μπήκε στη διαδικασία να το κάνει live μπροστά στην <laughs> δηλαδή, κάτι. Λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο. Ε, εμένα με είχε πάρει πολλέ φορέ η κοινή εκπομπή για να πάω. Πολλέ φορέ. Το ξακνιγιά μα λέμε ναι, τώρα. Δεκα, ναι, ναι. Δεκαπέντε φορέ. Δεν πήγαινα ποτέ. Mm. Ε, λέω ρε παιδί μου, δεν είναι για μένα, δεν μπορώ, το ένα το άλλο, τι να πάω να κάνω εκεί. Δεν, δεν μου άρεσε τέλο πάντων. Δεν έβλεπα τον εαυτό μου εκεί πέρα. Ε, και μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο και είναι η γλυκερία. Και μου λέει Άγγελε, είμαι από τι Έρε, το ξέρει πολύ καλά, σε θαυμάζω, σε σέβομαι. Ε, θα κάνω μια εκπομπή στο στο Σπύρο Παπαδόπουλο και θέλω να με τιμήσει, θέλω να με τιμήσει ασαιρέω και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέω γλυκαιρία, για σένα θα έρθω. θα έρθω. και θα πω και ένα τραγούδι κιόλα. <laughs> και πάω, παραμονή, κάνουμε μια πρόβα γρήγορη και τα λοιπά και κάναμε την εκπομπή. Αλλά παιδιά, να σα πω κάτι, χωρί πλάκα τώρα. Φανταστείτε, παιδάκι στο, στο χωριό μου με δύο ενδάλματα, το Μάρκο Φαμπάστεν. Στο ποδόσφαιρο <laughs> και, το, <laughs> και, το, <laughs> και το, Χρήστο <laughs> Νικολόπουλο στο <laughs> Μπουζίκι. <laughs> <laughs> Το Βαμπάστε το γνωρίζω το 2005 και είχαμε συζήτηση μετά από ένα μάτ τον Άγιαξ. Και τον Χρήστο Νικολόπουλο το γνωρίζω και ένα το βράδυ στι Γλυκερίε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι καμιά φορά λε, κάνει ράνι, αλλά στο τέλο να πούμε πώ φτάνουν τα πράγματα. Είμαι γεμάτο σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι mm -hmm. πολύ σημαντικό τα παιδικά σου όνειρα να, να, πραγματοποιούνται. να, να πραγματοποιούνται και να uh, τα ζει. Ναι, νομίζω ότι εξ, στο, στο ποδόσφαιρο γίνανε παραπάνω από τα όνειρα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο ξεφύγαμε από τα όνειρα και πήγαμε σε στιγμές παιδιά που θεωρώ ότι λίγοι Έλληνες αθλητές μετρημένοι στα δάχτυλα την έχουν ζήσει. Οπότε δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε γι' αυτό και δεν γκρινιάζω εγώ. Απλά παρατηρώ, λέω την αποψή μου αλλά ποτέ δεν γκρινιάζω. Δεν λέω γιατί εγώ, γιατί εμένα και, και τα αρνητικά πολλές φορές που υπάρχουν προς τα εμένα δεν με αγγίζουν. Τα δέχομαι και προχωράω γιατί. Δε... Τι να πω εγώ τώρα. Αφού έχω, έχω ζήσει τα όνειρά μου. Τα λάδες. Δεν μου πάει η καρδιά εμένα να... να πω γιατί ο άλλο μου λέει κάτι αρνητικό. Γιατί πλέον δεν το βλέπω έτσι. Δεν με, δεν με πειράζει, με αγγίζει. Πολύς... Αυτό είναι πολύ δύσκολο και μόνο κάποιο άνθρωπο που έχει πετύχει τα όνειρά του μπο... μπορεί να το κάνει. Ακόμα εξάρξη εντελεχώ. Ακριβώ. Και χαρούμενο μέσα του. Ακουμπλεξά. Εγώ θα γκρινιάξω και θα πω δεν γίνεται άνθρωποι σαν και σένα να μην. Ασχολούνται στο, με το ελληνικό ποδόσφαιρο και να μην είναι σε πόστα τα οποία εμπνέουν, καταρχήν εμπνέουν τη, τα νέα παιδιά που είναι εκεί. Δηλαδή, τώρα θα πάνε να, να παίξει εθνική κρίσιμα παιχνίδια για το αν θα περάσει. Τι γίνεται να μην είναι οι παραστάσει των παιδιών αυτών άνθρωποι που ζήσανε και φάγανε με το κουτάλι τέτοια μάτσα. Ναι. Είναι κάποια παιδιά μέσα, αλλά όπω είπε μόνοι του δεν μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά. Ναι, δεν γίνεται. Α ε, ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή, σύντομα, γιατί τα χρόνια περνάνε. Κάποιοι μεγαλώνουμε περισσότερο, κάποιοι άλλοι έχουν μεγαλώσει ήδη, κάποιοι δηλαδή ενδεχομένω να έχουν πάρει διαφορετική πορεία. Τα χρόνια περνάνε και άμα χάσει αυτή τη φουρνιά, θα τη χάσει, εγώ έτσι εγώ πιστεύω, μετά δεν πιστεύω ότι η νέα φουρνιά που έρχεται από πίσω θα είναι ικανή όχι να δουλέψει, αλλά να εμπνεύσει τι επόμενε γενιέ. Γιατί δεν είναι το θέμα να κάνει μια καριέρα και να. Τύχη και να πα από εδώ και από εκεί. Το θέμα είναι να μπορέσει η προσωπικότητά σου να εμπνεύσει ε, τι νέε ηλικίε. Εκεί είναι το μυστικό. Ποιοι θα εμπνεύσουν, μακάρι. Πάντα βρίσκονται βέβαια. Ποιο σου μοιάζει από αυτού που παίζουν τώρα, Ποιο σου φέρνει τον άγγελο, α πούμε έτσι. Λοιπόν, στο... θα σου πω κάτι. Όταν ήμουν λοιπόν τεχνικό διευθυντή στον Άρη, ε, αυτό που ήθελα ήταν η μεγαλύτερη μου καυσίμουρα ήταν ο Δουβίκα. Ο Δουβίκα. Κανένα δεν ασχολούταν μαζί του, παιδιά. Απαρατήρετο ο Δουβίκα ούτε καν εφημερί, ούτε καν, δεν ασχολείται κανένα site μαζί του. Mm. Και λέω ρε παιδιά, είναι τυφλή. Δεν μπορούσα να το φέρω στην ομάδα. Ήταν, είχε συμβόλαιο κτλ. Και, τα λοιπά και, τα λοιπά. και ε... ήταν ήδη στο βόλο τότε. Ναι, ήταν ήδη στο βόλο. Χαίρομαι που αυτό το παλικαράκι μπόρεσε και έκανε τη μεταγραφή και πρόσεξε να δει. Πήγε κάπου και τώρα πήγε ακόμα κάπου καλύτερα. Mm. Και πάλι βλέπω ότι ο Δουβίκα δεν ασχολούνται πολύ μαζί του. Mm. Τόσο πολύ. Το για την εθνική που δεν το πήρε. Ακριβώ. Mm ο Δουβίκα είναι από του παίκτε που θα το δείτε ότι θα κάνει πολύ σπουδαία πράγματα. Δεν είναι τυχαίο που μπαίνει μέσα και σκοράζει με στην Παρσελώνα. Δεν είναι τυχαίο που ξοδεύει 11 εκατομμύρια η Θέλτα. Δεν είναι τρελοί άνθρωποι. Είδαν ένα παίχτη που έβαλε γκολ κτλ. Έχει το potential και από ό,τι είδα έχει το χαρακτήρα. Πολύ χαμηλών τόνων. Πολύ, χαμηλών τόνων. Ναι. Σου είπα, δεν φαίνεται πουθενά. Ναι. Παίζει μόνο μπάλα. Ναι, 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 ναι. Εύχομαι να μην έχει προβλήματα ε, όσον αφορά για επιθετικούς μιλάω τώρα έτσι. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω δηλαδή τον, ε, τον Δουβίκα έναν άγγελο που ξεκίνησε την πορεία του ταπεινά, ούτε πολλέ φανφάρε κτλ. Σοβαρά. Έκανε τι μεταγραφέ του, έκανε και άλλε μεταγραφέ και άλλε μεταγραφέ. Αυτό μου αρέσει πολύ σε αυτόν τον το παίχτη. Λοιπόν, ο φίλο ο Γιώργο λέει: Καμία ερώτηση. Ευχαριστούμε για τον κόλπο που μα άλλαξε τη ζωή, που μα έκανε να ερωτευτούμε αυτό που αγαπάμε όσο τίποτα άλλο μέχρι και σήμερα, 20 χρόνια μετά. Να είναι καλά. Βλέπει, αυτό είναι για μένα. Όλα, τα σκεπάζει όλα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. <laughs> Κατάλαβε. Έχει και μια άλλη λίγο πιο. Ε, έτσι, θα το πούμε, βέβαια. Καμιά ερώτηση έχει συνακοινωνήσουμε <laughs> άρπακτο. <άνθρωπος. laughs> Δείγμα του λόγου. <Αριαννάκη. laughs> αριανάκη. <laughs> αριανάκη. Αριανάκη. <laughs> Άγγελε, πω νιώθει που το όνομά σου έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ελληνική ποδοσφαιρική ιστορία σε μια πορεία που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. <laughs> Εντάξει, είναι ρητορική απάντηση. <laughs> 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 η, <laughs> η ερώτηση μα. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ε, ο φίλο ο Χρήσο ρωτάει για την τη συζήτηση στον Αντένα με τον Αλέφαντο και όλη αυτή την κατάσταση που προέκυψε τότε. Α, όπω σα είπα, παιδιά. Θύμησε ε, μετά από ποιο μάτι ήταν αυτό που προέκυψε. Αυτό ήταν, νομίζω, όχι, όχι, αυτό ήταν στο Euro στο το 8. 8 μπράβο, ήταν, νομίζω, μετά το μάτι με τη Σουηδία ναι, ναι, ναι. ή με, την, με τη Ρωσία. Έχουμε αποκλειστεί όταν γίνεται η ναι, συζήτηση. Α, τότε μετά με τη Ρωσία, μάλλον. Θα σου πω κάτι. Ο καθένα τότε είχα εξοργιστεί. Αλλά ο καθένα, παιδιά, έχει τον τρόπο του. Είτε κακό, είτε καλό, είτε οτιδήποτε. Ο άνθρωπο τώρα έχει βγει από τη ζωή. Δεν... Τι να πω τώρα, Κατάλαβε. Δηλαδή. Δε, Δεν δε, δε με. Δεν μπορώ να πω κάτι. Και, και για το Γεωργίου, αφού λέμε γι' αυτό να πούμε και για το Γεωργίου, που έλεγε: με πιο... Είχε ξεκινήσει το, το τουρνουάκι, έλεγε με πιο χαριστία, με ποια εθνική. Και στο τέλο το πήραμε και βγήκε και είπε: Έκανα λάθο. Συγγνώμη. Ναι. Παιδιά, αυτό είναι. Ναι. Ο καθένα έχει την άποψή του. Εσύ πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά σου πριβώς. και να αποδεικνύει την αξία σου. Αλλιώ, άμα κάθομαι εγώ τώρα να ασχολούμαι με τον καθένα, τη λέει, δεν δε προχωράμε τίποτα. Ο φίλο εδώ, Black Soul Vibes, λέει σε ποια από όλε τι ομάδε του εξωτερικού πέρασε καλύτερα. Πέρασα πολύ καλά στη Βέρντε Βρέμις, παιδιά. Έχω μια πικρία μέσα μου που ο λόγος που έφυγα ήταν εγώ. Εγώ ήθελα να φύγω σαν τρελός. Η ομάδα δεν ήθελε να με δώσει με τίποτα και έκανα τα πάντα για να φύγω που λέμε. Γιατί? Ε, γιατί, γιατί ήθελα να αλλάξω παραστάσει, ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Ε, άλλαξα πάρα πολλέ ομάδε. ίσως ο λόγο να ήταν πάντα αυτό, ότι ήθελα πάντα καινούργιε παραστάσει. Δεν ξέρω. Ο φίλο ο Φρεγκίδη λέει: Υπάρχουν παιδιά σε ακαδημίες του Άρη που διέκρινε. Υπήρχαν παιδιά, τα κάναμε και οι επαγγελματίε, αλλά τα, τα, το θέμα δεν είναι τι θα διακρίνει. Το θέμα είναι να, να τα βάλεις να παίξουν. Τα διώξανε. Ε, Ακριβώ. Και άμα διώχνει τα παιδιά σου, οι νέε γενιέ λένε Α, εδώ. Γιατί να πάω εκεί. Okay. Mm. Okay. Ο φίλο ο Νίκ λέει, ε, ο Αίλτον ήταν, ήταν τροφαντό όντω ή ήταν το σκαρί Σκαρίτου. Δηλαδή. Ήταν το σκαρί του, αλλά έτρωγε και τις, αυτά τα βραζιλιάνικα κρέατα που που, που όλοι ξέρουμε. Αντάξει, ο, ο, ο Άιλτον. ε, πρέπει να το δείτε αυτό το μήνυμα. Mm. Δηλαδή, ο Άιλτον μου έχει στείλει ένα πολύ ωρο μήνυμα τώρα τελευταία. Αλήθεια, μια συζ... μια που... ναι, ρε, Αλλά πάνε το βρούμε στη Βραζιλία. Πολύ, πολύ καλή σχέση. Είναι στη Βρέμη. Α, βίντεο είναι. Α, βίντεο είναι. Ναι, ο Βαλτέ. Ο Βαλτέ μια χαρά. Θέλουμε να παίξουμε με τη Βέρντε Vreme εθνική ομάδα Ελλάδο ναι. και λέει θέλουμε να έρθει να παίξουμε ναι. και θα παίζω εγώ μαζί σου μπροστά και ο Βαλτέ θα ναι. είναι στον πάγκολι. Πράγματι, <laughs> <laughs> τι προτάσει είχε μετά το γύρο 2004, ποιε ομάδε τον προσέγγισαν, και να βάλω και εδώ μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Ε, είχε ποτέ πρόταση από μια ομάδα της ε, είχα από τη Αθήνα, Είχα από την ΑΕΚ. Είχε από την ΑΕΚ πότε, ναι, επί ψωμιάδη. Έχω υπογράψει ήδη στην ε, και μετά από μια στορίσιο... Δηλαδή. Ε, ναι, 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 πολύ πρωτού. Ναι. Πρωτού πάω στην Βέρντε ναι, Βρέμις. Ναι, ναι. ναι. ε, Ψωμιάδης πρόεδρος. Σε πήρε τηλέφωνο. Ζαχουδάνης πρόεδρος στον Άριο, οπότε τα βρήκαν εύκολα οι δυο τους. Με το Μάκη είχες μιλήσει ποτέ. Ε, με πήρε τηλέφωνο, κανονικά. Όχι, όχι, δεν είπε αγαπούλα μου και τα λοιπά. <laughs> Ε, Μίλε ονόματα. Ο Μάκη είμαι. Τέλο πάντων. Νομίζω ότι όλοι έχουν μια ιστορία με το. Ε, ε, δί, ναι, 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 δεν δεν υπάρχει, δεν Ακόμα υπάρχει. Ακόμα κάποιο που δεν έχει, έχει ακούσει <στα> κάποια άλλη. Ναι, 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 ο ναι. Φάνη είχε πολλέ, βέβαια. Τον είχε ναι. δει, και καβά. μου λέει, σε θέλω στην άκρη. του λέω, πρόεδρε, έχω υπογράψει. Δηλαδή, δεν ισχύει καμιά μεταγραφή. Θα τη χαλάσω εγώ. Πριν. Απίστευτο, απίστευτο. Είπαμε για την Ελλάδα, ναι, αλλά. Δεν έχει σύνορα ο Μάκη. Λοιπόν, ένα φίλο, ο S-football, λέει. Πώ ήταν η κόντρα με ενδεχομένω από τι καλύτερε Βραζιλίε ever του 2005 με Ροναλντίνο, Αντριάνο, Κακά και τέτοια. Τρομερή ομάδα, παιδιά. Τρομερή ομάδα. Θυμάμαι σε εκείνο, βέβαια σε εκείνο το μάτι που πήγαμε τελείω απροετοίμαστη σαν εθνική ομάδα. Το Confederation Cup είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Να παίζουν οι καλύτεροι του κόσμου. Εμεί όμω δεν είχαμε προλάβει καν να κάνουμε προετοιμασία. Οι μισοί παίχτε από εμά ήμασταν σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν ήμασταν έτοιμοι και τώρα παίζει με μια Βραζιλία. Εγώ μάρκαρα τον Ρομπέρτο Κάρλο. Δηλαδή, ήταν ε, 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 ίσω από τι καλύτερε ομάδε που έχουμε παίξει. Θα το πω, ναι. Αντριάνο. Ναι, Αντριάνο, κακά, Ζου, ναι. Ζουνι, Ζουνίνιο, Ρολαντίνιο ε. κτλ. Εντάξει, τρομερή ομάδα. Ο κακά στα καλά του. Ο, Ο ναι. κακά στα καλά του. Ναι, εκτέλεση <laughs> κόρεν λέει Μπασινά στο τελικό. Ο Διονύση τι σκέφτεται τα δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεση και τι υπάρχει στο μυαλό του τα δευτερόλεπτα αφού του έχει πάρει την κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Το έργο το έχω δει 100 φορέ και το έχω παίξει το σενάριο αυτό στο μυαλό μου πριν το τελικό. Έχει, δηλαδή, ναι. το παραμονή το βράδυ που καθόμουν στο σπίτι, πάντα θυμάμαι τα λόγια των προπονητών που έλεγε: Εάν κάτι δεν το δει, δεν το σκεφτεί, δεν το κάνει τέτοιο, ωραία. δεν θα το ζήσει ποτέ. Και πάντα το έκανα αυτό πριν τα μεγάλα μάτ. Άμα παρατηρήσετε, εγώ στα μεγάλα τα μάτ έκανα πάντα καλή εμφάνιση. Είχα έξτρα κίνητρο. Οπότε πάντα σκεφτόμουν ότι σε αυτό το match παίζω αύριο με την Πορτογαλία θα κάνω αυτό, θα γίνει αυτό, θα γίνει. Δηλαδή πάντα σκεφτόμουν, έβλεπα μπροστά το σενάριο. Τι περισσότερε φορέ σου πω την αλήθεια, σε αυτά τα match πάντα γινόταν κάτι που είχε σκεφτεί. Και εγώ, που είχα σκεφτεί. Yeah. Δηλαδή σκεφτόμουν. Θα να το ζούσε ο... ξανά. Ο Μπάση θα κάνει λίγο μια παλιά, ο Κάρα θα μου την κάνει εκεί, ο Ζαγόρ θα γίνει κάτι. Το σκεφτόμαστε ότι θα γίνει, δεν υπήρχε περίπτωση. Ε, έχει πει ότι το αγρίνιο δεν έχει κουλτούρα. Εκεί πέρα, παιδιά, έχει γίνει μια όχι παρεξήγηση. Έχει ε, πραγματικά είχα στεναχωρηθεί τόσο πολύ. Εγώ τα πήγα στο Αγρίνιο. Κατα, καταρχά, να πω κάτι, έχω πάρα πολλού φίλου στο Αγρίνιο. Πηγαίνω. Είχα σπίτι εξοχικό στη Λευκάδα. Πήγαινα, mm. πηγαίνω πολύ συχνά. Mm. Δηλαδή, το Αγρίνιο για μένα, πρέπει να σου πω, έχω φίλου. Δε, δεν υπάρχει κάτι πιο. Αυτοί που το είχαν γράψει. Αυτό το. Σε συνέντευξη. Δεν τότε, ήταν, ήταν. ήταν η συνέντευξη τώρα που μιλάμε και αυτά ναι. που λες έχουν και μια βαρύτητα. Ήταν η συνέντευξη στο χαρτί. Ναι. Που ο Χαριστέα είπε. Ο... Δηλαδή γραμμένο σε χαρτί. ο λάθο έγινε όλο αυτό το πράγμα. Η δημοσιογράφο που το έγραψε έκλαιγε γονατιστή μπροστά μου. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι γίνανε εκείνη τη χρονιά πράγματα και θάματα. Αυτό σαν παίκτη τότε, είχε δώσει συνέντευξη. Σαν Είχα δώσει τελικού. συνέντευξη ναι. και μου είπαν. και, 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 και του είπα ότι. Το Αγρίνιο είναι μια πόλη που έχει πολύ καλού ανθρώπου. Έχει, έχει πολύ καλό πρόεδρο, έφτιαξε πολλά πράγματα και πρέπει να, να μπορέσουμε όλοι μαζί και οι φορεί και όλοι mm. τέτοιοι να, τον να το ανεβάσουμε πιο πάνω. Mm. Άρα ο Χαριστέα είπε δεν έχουμε εμεί <laughs> επίπεδο. <laughs> Τι συνειρμό ήταν αυτό. Άκου συνειρμό. <laughs> και τρελάθηκα γιατί οι άνθρωποι που ήρθαν και με βρίζανε τότε εκεί πέρα για αυτό το πράγμα. Κυνηγηθήκαν αργότερα γιατί ήταν. Θεωρε... Γιατί μετά ο καθένα μπήκε στη θέση του, όπω ναι. καταλαβαίνει. Το γιατί κατάμε. δεν μπορεί να περιμένει από τον Άγγελο να πει ποτέ ότι δεν έχουμε αυτό ή δεν έχουμε εκείνο. Mm -hmm. Τέλο πάντων. Αν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι με τα δικά του γκολ, λέει ο Σεφocλή, γράφτηκε αυτό το έπο στην ιστορία του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου το οποίο θα μείνει ανεξίτηλο στην αιωνιότητα. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μα προσέφερε. Το έχει συνειδητοποιήσει. Καμ... Ή ακόμα κάθεσαι καμιά φορά και λε τα γκολ τα δικά μου. Πόσο σημαντικά είναι για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, Γιατί νομίζω ότι αυτό που κατάφερε η Ελλάδα δύσκολα θα το ξανακαταφέρει μια έτσι τόσο μικρή ποδοσφαιρικά δύναμη. Κάνω μιλίε στα παιδιά και μιλάω για, το, για την επίτευξη στόχων, συνεργασία, επιτυχία. Γιατί εμεί αποδοκοπήσαμε λίγο την επιτυχία εκείνα mm. τα παιδιά. Το πώ μπορεί να φτάσει σε αυτή την επιτυχία. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή. Υπάρχει τρόπο yeah, yeah, yeah. και έχω συνειδητοποιήσει μάλιστα πολύ καλά το τι είχαμε πετύχει τότε και πλέον γι' αυτό και έχει ανεβεί τόσο πολύ και η αυτοεκτίμηση που έχω σε μένα αλλά και η εκτίμηση που έχω σε όλα αυτά τα παιδιά και στους 23 μας και στους προπονητές που μπορέσαμε χωρίς να ξέρουμε τότε να κάνουμε ένα πράγμα το οποίο ε, ήταν τελικά έτσι πως το κάναμε σωστό. Ναι, δηλαδή πατεντα... πατεντάρεται αυτό, γίνεται φόρμουλα για μελλοντικέ επιτυχίε. Μπορεί. Γίνεται εφόσον όμω όλοι βάλουν τον εαυτό του κάτω από την ομάδα. Σωστά. Με αυτή την προπόθεση. Ένα να το χαλάσει τη μαγιά, χαλάει χαλάσει το, το υλικό. Ο φίλος ο, ο Θωμά λέει: Οι φήμε λένε ότι παίζει καλύτερο μπάσκετ. Λέει. <laughs> από ό,τι παίζει. <ποτέ. laughs> με είδε προχθέ με, με το βιντάκι που κάναμε με τον Μπουρούση και με τον Γιανούλη και με τον Πάνε Πρέλεβε. Εκεί πήγα πρώτη φορά να παίξω το 17, με καλέσαν Διαμαντίδη, αυτά τα παιδιά Τσαρτσαρή, να παίξουμε για ένα φιλαθροπικό. Καλά, οι πασκευολίστε παιδιά έχουν πολύ γέλιο, έτσι. Οι ναι. Έχουν πολύ γέλιο. Ναι. Είναι δηλαδή. έχουν πολύ ωραία τύπη. Έχουμε τον Μπόγρι κάθε Παρασκευή εδώ. Είναι πολύ καλά παιδιά. Του πάω πάρα πολύ γενικότερα. Και κόλλησα με κάποιου από αυτού και παίζουμε μπασκετάκι πολύ συχνά. Σε ποια πόλη στην καριέρα σου λέει πέρασε πιο ωραία Βρέμι ή και Α, το Κίρτερ <laughs> Κίρχεν. Από αυτέ τι δύο, σίγουρα περισσότερο στη στην βρέμη, γιατί είσαι και περισσότερα χρόνια. Ε, εγώ δεν έχω άλλη εδώ στο YouTube. Ε, έχω μία δικιά μου όμω. Δύο δικέ μου βασικά. Μία είναι ότι η λέξη που σε χαρακτηρίζει είναι ισορροπία. Γενικά, στη ζωή σου, ό,τι έχω καταλάβει. Η... Το λέει πολύ και ο Λουτσέσκο αυτό. Ναι. Balance. Κοίταξε να δει. Εγώ βαδίζω σε ισορροπία, αλλά η λέξη που με αντικατοπτρίζει 100% είναι η, α... η... η ανάσταση, η αναγέννηση. Δηλαδή, εκεί πέρα που το χαριστέα το βλέπεις ότι μπορεί κάτι να πάει λάθος, ε, εγώ βρίσκω τον τρόπο να, ξανα, να ξαναγεννηθώ. Άρα φίνικα θα σε λέμε. Ε, δεν ξέρω που θα μου λες. Το παρατσούμισε σε Είναι αυ... Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Μου αρέσει να, να προσπαθώ πάρα πολύ για να πετύχω ένα στόχο. Ένα φίλο λέει ο Αλέξη Σωσαράφη, με αφορμή την υποψηφιότητά του στι εκλογέ, τι μπορεί να προσφέρει ένα ποδοσφαιριστή στα κοινά τη περιοχή του. Γιατί εγώ προσωπικά αρνούμαι να πιστέψω ότι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου γνωρίζουν τι συμβαίνει στην πόλη του. Σεβαστή η άποψή του, εγώ θα του πω ότι, ε, μεγαλώνοντα βέβαια, ότι άμα βάζουμε όλου στο ίδιο καλάθι, δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστέ και ποδοσφαιριστέ, υπάρχουν δηλαδή, ε, τραγουδιστέ και τραγουδιστέ. Δηλαδή, ο κάθε κλάδο έχει. Λέμε, α πούμε, για του ταξιτζίδε. Όλοι οι τα ταξιτζίδε είναι κάπω. Ε, εάν ψάξει τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο φίλο μα να δει τι πρόσφερα εγώ από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη που ήμουνα στην Κεντρική Μακεδονία, στο δικό μου το τομέα, τότε δεν θα πει αυτό για μένα προσωπικά. Δηλαδή, εγώ όταν έκανα στον απολογισμό μου το προηγούμενο καλοκαίρι, που κάνουμε απολογισμό, ναι. και είδα ότι 300.000 κόσμος εξυπηρετήθηκε υπό τη διοίκηση τη δική μου. Ε, για μένα είναι σαν να είναι ένα γεμάτο γήπεδο με 300.000 κόσμου και να σκοράρει. Δηλαδή είναι. Τι να σου πω. Και γι' αυτό yeah. κιόλα ξανά έβαλα υποψηφιότητα έτσι. Γιατί είδα ότι κάναμε κάτι. Λοιπόν, okay, και τελευταία ερώτηση για μένα. Και ο αδερφό σου υπήρξε ποδοσφαιριστή, ο Δήμο. Yeah. Όταν πήγε στο Νόμαντζ, τι του είπε, <laughs> Δηλαδή τον είπε πάνε, μην πα, το έβλεπε. <laughs> Βασικά, εγώ του είχα πει και δεν μ' άκουσε να πάει στο survivor το πρώτο. <laughs> ναι, ή στο τον είχα πει, να, εάν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί ο αδερφό μου ήθελε να ζήσει μια εμπειρία, να πάει, ναι. γιατί, γιατί δεν έχει ούτε, δεν έχει δηλαδή παιδιά. Ε, ναι, ναι, ναι. είναι πιο δύσκολο ναι. τώρα να έχει μια οικογένεια ε, να πάρει αυτή την απόφαση. Δεν είναι εύκολο. Όχι ότι δεν γίνεται. Εντάξει, έχει είναι... πάρει 7 φορές, Αλλά, πούμε, έχει αλλά παιδιά. δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ε, του είχα πει πήγαινε στο survivor. Αλλά μετά είχε τελειώσει, πήγε στο Nomads, του, είπα ότι. Τι, να το ζήσει, να περάσει καλά. Το να. Πες. Το έβλεπα βέβαια. Το αδερφάκι μου, κοίταξε να δει. Μεγαλώνοντα, καταλαβαίνει ότι τα αδέρφια σου, ε, το αίμα σου γενικότερα, είναι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή σου, ό,τι και να λέμε. Οι φίλοι έρχονται, παρέρχονται, χάνονται, ξανα... Δηλαδή, αλλά τα αδέρφια είναι αδέρφια. Πάντα και... γύριζε σε φάση, δηλαδή, μπράβο Δήμο, εγώ πάμε Δήμο. Εννοείται, <laughs> εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Βέβαια, εκεί πέρα δεν δε μπήκα σε λούμπα, ξέρει γιατί όταν, όταν εκτίθεσαι σε ένα τέτοιο σοου, ξέρει, θα ακούσει ο καθένα που στηρίζει, τι κάνει αυτό, γιατί, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Εκεί πέρα δεν έπεσα στη λούμπα, γιατί είναι και οικογενειακό το ζήτημα <laughs> να σε βρίζουν τον αδερφό ή να λένε κάτι. Ακόμα και εμένα, του έλεγα, ό,τι και να ακούσει για μένα. Στην καιρική, δε, ναι. ε. Πώ νιώθει που έχει κάνει, λέει, να κλάψει ο Κριστιανό Ρονάλδο και δεν τον ασχοληθήκαμε καθόλου με τον Κριστιανό Ρονάλτο ιδιαίτερα. Και πώ είναι η σχέση ω πατέρα και γιο. Γιατί. <laughs> <laughs> το λένε πολύ <laughs> ότι. Κοίταξε, εγώ το, εγώ, εγώ το, συμβούλεψα να πάει στη Σαουδική Αραβία να κλείσει την καριέρα του. Γιατί έτσι κι εγώ έκανα, <laughs> λοιπόν. <έτσι. laughs> αυτό είναι χαριτολογό. Καταλάβατε τότε ο σε ο Κρυσιά... αυτό το τουρνουά ότι θα έκανε μεγάλη καριέρα. <laughs> παιδιά, ο Ρονάλτο είναι φαινόμενο. Ο Ρονάλτο είναι ένα παίχτη που άλλαξε τα δεδομένα. Όπω και ο Μέση, έτσι και ο Ρονάλντο. Είναι game changers. Mm. Ε, οι καλύτεροι υποδοσφαιριστέ στον κόσμο για μένα είναι αυτοί που μπορεί να έχει. Α πούμε, τώρα βλέπει τον Εμπαπέ. Άμα δεν παίξει στην Παρή, βλέπει μια καλή ομάδα. Άμα παίζει ο Εμπαπέ, βλέπει μια ξεχωριστή ομάδα. Δηλαδή το Μουντιάλ το πήρε σχεδόν μόνο στο Μέση. Σχεδόν. Και θα, τον... θα το έπαιρνε και σχεδόν μόνο στο Εμπαπέ. Γιατί στι <laughs> δύσκολε στιγμέ, εκεί που δεν κινόταν φίλο και λέγαν όλοι πάει, ναι. Άκουγα κάποιου που παίζανε και, και στοίχημα, πάει από εδώ και από εκεί, δεν κερδίσουμε τίποτα. Ο Μέση έκανε το κάτι παραπάνω. Άρα, άρα για μένα ο Ρονάλντο είναι, όταν ακούω δηλαδή Ρονάλντο, η Μέση, Ρονάλντο, η Μέση και οι δύο είναι άψογοι, οι καλύτεροι όλων των εποχών στη δικιά μου την εποχή. Τώρα παλιότερα οι παλιότεροι θα πούνε τον Μαραντόνα και τον Μπελέ. Και οι νεότεροι τι να πούνε τώρα, Χάλαντι, Παπέ ή δεν έχουμε. Εκεί τα ξαναδεί. Γιατί τώρα πάει προς το επιθετικούς. Δεν έχουμε πιο πολύ χάφ. Παλιά είχαμε τα χάφ. Δεν, είχαμε... δεν, έχουμε... δεν έχουμε πολλά χάφ. Η αλήθεια είναι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά θα πω ότι ο Χάλαντ και ο Εμπαπέ, δηλαδή ο Εμπαπέ θέλω να τον δω στη Ρεάλ Θέλω, Γιατί εκεί ο Εμπάπ ναι. θα καθιερωθεί όσο καλύτερο σε εποχή του. Δυστυχώ η Παρή δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν είναι ούτε μπάγερ Μονάχου, δεν είναι ούτε Μπαρσελόνα, δεν είναι ούτε καν. Λίβερπουλ. Κατάλαβε να σου πω. Δηλαδή δεν έχει αυτή τη. Δεν είναι... Και μια που είπαμε για το Μέση, να πούμε ότι δεν τον πληγώσαμε αυτό σε αντίθεση με τον Κρισιάρο Ροναλντο που τον βρήκαμε το 2010. Μα πλήγωσε αυτό. Αλλά μα έχει πει και ο Κάρα έτσι ωραίε ιστορίε που ήταν και ο Μαραντόνα τότε προπονητή τη Αργεντινή. Πώ το έζησε εσύ αυτό. Δεν έπαιξε τόσο πολύ κινητό. το. Όχι, και έπαιξα ναι. μόνο το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο, ναι. ε, ο Μέση, παιδιά, τον έπαιξε ένα φιλικό το 2005 όταν πήγα στον Άγιαξ. Και παίξαμε την Παρσελώνα. Άμα τα βάλετε κάτω πάλι. Γιατί εγώ λέω ιστορίε από πολύ παλιά. Ο Μέση τότε το Πέντε, πέντε είναι μικρό. Είναι μικρό. Και μπαίνει στο δεύτερο. Έχω πάθει δύο φορέ πλάκα στη ζωή μου σαν ποδοσφαιριστή. Μία με το Μέση και μία με τον Άιρε Ρόμπεν. Σε φιλικά παιχνίδια. Βλέπω το Μέση και λέω αυτό ο παίχτη. Είναι φαινόμενο. Δεν, δεν μπορεί να το διανοηθεί ο τρόπο που ένα 19χρονο, 18χρονο πόσο ήταν τότε. Ε, δηλαδή, λε και έπαιζε σαν 35η, αλλά με τη, την όρεξη ταχύτητα του 18χρονου. Και ο Άρια Ρόμπεν το ίδιο, όταν τον είδα ε, με τη Βέρντε σε ένα φιλικό που, κάναμε μια, την, που έπαιζε στην BSF, νομίζω έπαιζε τότε. Όπου βλέπουμε αυτό το παίκτη και λέμε: Τι κάνει αυτό, Ποιο είναι αυτό. Δηλαδή, φαινόμενα. Σε εκείνη τη διοργάνωση κάναμε και, το, και την πρώτη μα νίκη μου, έτσι. Να. Με, τη, με την Ιγυρία. Και σε εκείνη τη διοργάνωση ο, ο Σοκράτη Παπασταθόπουλο ξεκίνησε η καριέρα του γιατί έπιασε τον Λιονέλ Μέση yeah. και τον πήγε πάρα πολύ καλά. Μάν του είχε. Θέλω να πω δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Μέση είναι άνθρωπο που, που, μπορεί να αλλάξει γύρω του όλο το τοπίο. Πήγε στην Αμερική, βλέπετε τι γίνεται. Πήγε ο άλλο στην Σαουδική Αραβία, βλέπετε τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τον απόλυτο σεβασμό. Όχι μόνο από εμά που είμαστε ποδοσφαιριστέ, αλλά και από τον κόσμο, γιατί δεν θα, θα το δούμε πόσο θα μα λείψουν αργότερα. Ναι. Yeah. Ωραία, να το... ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ελπίζουμε ε. να πέρασε καλά, να το φανταζόσουμε ναι. έτσι που μας έβλεπε. Παιδιά, εγώ σας παρακολουθώ, κάνετε πολύ ωραία πράγματα και ένιωσα πολύ άνετα για να πούμε πράγματα και να μιλήσουμε προς τα έξω, στον κόσμο. Ε, να πω ότι το κοινό που σας παρακολουθεί, ότι ε, είστε δύο εξαιρετικά παιδιά, αυτό είναι επίσης που θέλω να πω. Να το πείτε στον Κατσούρ αυτό, γιατί πολλέ φορέ μα κατέβει. Ο Κατσούρ δεν είναι ευχαριστημένο. Ο Κατσούρ γενικότερα είναι δύσκολο σε έχουμε βρει τα κουμπιά, τώρα ακόμα. Αλλά είναι αληθινό ο Κατσούρ, οπότε. Ήταν γκρινιάρη ο Κατσούρ, ήταν γκρινιάρη στην εθνική. Ο Κατσούρ είναι αυτό που βλέπετε ρε παιδιά. Έτσι, μια ζωή έτσι ήταν. Δηλαδή. Δεν ξέρω πόσε ώρε κοιμάται, δεν ξέρω τι κάνει. Είναι σε μια υπερένταση όλη την ώρα. Είναι αυθόρμητο, είναι mm. όλα αυτά τα παιδιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, γαμάτα παιδιά όλα. Mm. Δηλαδή, παιδιά που χαίρεσε να είστε φίλοι. Είναι τιμή μου να λέω ότι είναι φίλο μου ο Κατσούρ, ο Καρά, ο Ζαγόρ, ο Μπάσι, αυτά τα παιδιά. Είναι τιμή μου και χαρά μου γιατί είναι αυτό που βλέπετε. Δεν είναι τίποτα, δεν φοράει κανένα από εμά προσωπείο. Ε, μάσκα, να το πω έτσι, υποκριτική. Αν αγαπάει, κράζει, νομίζω ο Κατσούρ. Ναι, ναι. Ε, έτσι έτσι. μα έχει και ναι. εμά. Γιατί ε... στον Γκάζελ, ώρα καλό λόγο δεν ακούς ποτέ. <laughs> ναι, <είναι μόνο> γάζι. <laughs> ναι. Επειδή αυτή την ερώτηση την <laughs> έχουμε κάνει και σε άλλα παιδιά και επειδή κάναμε και συνέντευξη στον Άκη το Ζήκο. Αδικήθηκαν κάποια παιδιά τότε με τι αποφάσει του, του Ρεχάγκελ που δεν του πήρε. Δηλαδή Λίμπε, Ζήκο, Στολτίδη. Ενό ηγέτη το μεγαλύτερο προτέρημα, ποιο είναι. Να παίρνει και αποφάσει που θα στενοχωρούν. Αυτό, αλλά να μην αλλάξει ποτέ ναι. τη φιλοσοφία του. Για κανένα και για τίποτα ή θα πετύχει ή θα αποτύχει. Ο, Άκη Άκης ήταν ε, από τους άτυχους εντός αγωγικών, yeah. γιατί έκανε μια σπουδαία καριέρα, που έπεσε πάνω σε μια φιλοσοφία ενός επιτυχημένου προπονητή. Επιτυχημένο δεν τον κάνω εγώ, επιτυχημένο τον κάνει η πορεία του. Yeah. Που είχε μια φιλοσοφία. Εγώ είμαι έτσι. Ή με θέλετε ή δεν με θέλετε. Όταν πήγε στον Καγκάτσι και του λέει: Ο, ο Καγκάτσι, το συμβόλαιο σου είναι αυτό. Δεν μπορώ να σου δώσω ούτε καταραχμή παραπάνω. Και, και του λέω: Το Ωραία, τα παίρνω, αλλά άμα πάρω την ομάδα στα τελικά, θα μου δώσει αυτό που ήθελα εγώ. Και ο κακάτσις γέλασε τότε και σου λέει εντάξει, μήπως και δεν το πετύχει, mm. αλλά το πέτυχε. Α, του έκανε τέτοιο deal, Τι Αυτή ήταν η ιστορία του Ότο. Όταν ήρθε ο Ότο, έπεσε στο 20%, στο 10% από αυτά τα χρήματα που έπαιρνε, αλλά είπε ότι εάν πάει η ομάδα στα τελικά, θα μου δώσει τα χρήματα που σας έχω ζητήσει εγώ. Ούτε καν αν το πάρει. Να αλλά αυτό... <laughs> ναι, <laughs> αλλά φάνταζε, πώ φάνταζε εκείνη <laughs> τη στιγμή η ναι, ναι, κατάσταση. Ναι, ναι. Και με τον Γεωργάτο, τι έχει γίνει σε εκείνο το φιλικό. Να κλείσουμε με αυτό. Πολλά γίνανε, ναι. αλλά είναι. Άξι, έχουμε... Το μετάνιωσε ο Γρηγόρη, πιστεύει. Δεν ξέρω αν το μετάνιωσε ή όχι. Νομίζω να σου πω κάτι. Ο Γρηγόρη έκανε επίση παιχτάρα μεγάλη. Τι να σου πω τώρα, τα καλύτερα αριστερά πόδια που είχαμε ποτέ. Και και πεχταρά και εγωιστή και, και δυνατό κτλ. Και ο καθένα κάνει τι επιλογέ. Δεν τον κρίνω εγώ τώρα. Τον όχι, Γρήγορ. όχι, ναι. Τι απλώς... να τον κρίνω. Ο καθένα κάνει ό,τι πιστεύει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Γρηγόρη είναι ένα παιδί το οποίο μετανιώνει για. Ωραία. Θέλω πριν κλείσουμε να μα προτείνει το ναι, επόμενο ναι. guest. Έναν έτσι που θα σ' άρεσε να δει το μεγαλό που έχουμε έτσι, κάνει. Έτσι, ας πούμε, ναι. Ποδοσφαιριστή. Ποδοσφαιριστή. Οτιδήποτε. έχει να πει ιστορίε, να κάνει χαβαλέ. Κοίταξε να δει. Από εμά έχετε μιλήσει με όλα τα παιδιά, νομίζω. Ε, όχι, μ όχι, μ όλα. με όλα. Ναι. Με ποιο δεν έχετε μιλήσει. Φύση, το Βενετήδη, Καψί, καψί. Το Κοίταξε, ο Μιχάλη ο καψή είναι πολύ. Ζαγοράκι. πολύ <laughs> Κοίταξε, θα ήθελα το Ζαγόρ να το <laughs> δω. Θα ήθελα το Ζαγόρ να έτσι έχει χαβαλέ. Ζαγόρ, τον Τέμι. Ε, πώ δεν έχει. Έχι. Το Ζαγόρ πρέπει απλά να βρείτε το κουμπί του για να τον ξεκλειδώσετε. Εύκολο. Είναι, είναι πολύ τέτοιος, αλλά ο Ζαγόρα άμα πάρει φόρα έχει πολύ ψωμί. Ο Γιανακόπουλος έχετε κάνει? Όχι. Όχι ρε παιδιά. Λοιπόν, γιανακόπουλο Εντάξει, στέλιο πρώτα και μετά Ζαγόρα. Στέλιο γιανακόπουλο με χίλια, γιατί είναι ο μοναδικό που θα σα πει την ιστορία για το πριν του τελικού. Το αφήνω να το πει αυτό. Αλλιά. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.